Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Καλά λίστη. Άιντε, άιντε, καλημέρα Κωνσταντίνε. Τι ωραία Δευτέρα είναι αυτή, ρε. Τι βρωμοτράγουδα βάζει, ρε πρωί. Γουστάρι. Τι να γουστάρω. Σε 6 μήνες θα το έχω ξεχάσει το τραγούδι. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα βγει άλλο γυφτό τραγούδο. Γουστάρι. Όχι. Τι θες να βάλουμε, ρε ψυχούλα μου. Τι γυφτό τραγούδο. Να βγαίνουμε με κενό. Αλβανό, πασοκό, γυφτό, τουμπιωτικό. Αυτά. Ξέρετε πώ αρέσουν αυτά. Αλβανό, Αλβανό, Ρώσο, Πόντιο, γυφτό, τουμπιωτικό. Αυτά. Αφού και εμεί εκεί ανοίγουμε, ρε Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Ωραία Δευτέρα, έτσι. Τι θα πει, υπάρχει ωραία Δευτέρα. Υπάρχει. Ποια είναι η ωραία Δευτέρα? Η Δευτέρα είναι ωραία που σηκώνεσαι κεφάτος, ορεξάτος, χαλάρος Σαββατοκύριακο, δεν είχε ζαλούρα στο κεφάλι. Ε, είχε ζαλούρα στο κεφάλι. Εσύ τι κάνεις? Εγώ έχω βάλει τα πόδια μου πάνω σε ένα τραπέζι. Έχω ανάψει πουρό, έχω και το ουίσκι. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι. Και εδώ και 15 μέρες λέμε ότι θα φέρουμε χαφ και δεν φέρουμε. Αυτό κάνω εγώ. Αφού δεν φέρνει και ο Ολυμπιακός, γιατί να φέρετε εσείς? Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε τραυματισμό. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις. Ούτε ο Ολυμπιακός το πάω και ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Σοβαρά. Ναι. Στο πρωτάθλημα ήδη θα αρχίσουν σιγά σιγά να σας παραμυθιάζουν με το financial fair play. Ότι ο ΠΑΟΚ να δεν μπορεί να πάρει μεγάλο παίκτη, να ξοδέψει κτλ. Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος. Εωρείται το financial. Τώρα θα σας δώσουν εντολή από την ΠΑΕΠΑΟΚ, μικρά σας ή ασένα, τι θα λέτε να πούμε. Ότι εωρείται κτλ. Το financial fair play. Φινάλι, fair play. Οι άλλοι από κάτω θα πούνε. Όχι εμάς, εμείς δεν ασχολούμαστε. Εμείς λέμε αυτά που θα βγάλουν μπροστά τον προπονητή αυτό που θα ρίξει και πίνει 8 μπύρες και πίνει 4 κονιάκ. Θα κουράσει που λέει αυτό. Θα του πούνε ότι μπορώ εκ των έσω να καλύψω το κενό του Φορτούνη. Και... καλά, άμα δεις από το σέλιδα του κατάλληλα, την πρώτη σημεία. Είμαστε εδώ και τα ανιχνεύσαμε. Εσάς αργήσαν να σας δώσουν εντολή, να μας δώσουν εντολή ότι, ότι να το financial. Αν εμείς τα λέμε όπως έχουν, φίλε. Αργήσανε. Έχουν. Τώρα αν έχουν financial, ξεφinancial, ας δουν τρόπο να φέρουν το χαβ γρήγορα. Με άλλα λόγια θα δούμε μέτριες ομάδες. Λες. Έτσι λέω εγώ. Αυτές οι μέτρες είναι ικανές να προκριθούν απέναντι στην Πλιζέν, ο Ολυμπιακός στην Πλιζέν. Έκατσα την είδα εγώ προχθές. Έκατσα το είδα το μάτς σχεδόν 90 λεπτά. Δεν ξέρω, μετά την Πλιζέν δεν θα έχει άλλες ομάδες. Μπα, δεν βλέπω εύκολο έχω με την Πλιζέν, φίλε. Εγώ την είδα την Πλιζέν, είδα μια ομάδα με συνοχή. Εσύ με ποιο θα παίξει? Δεν ξέρω ακόμα. Α, δεν ξέρεις αυτό ακόμα. Είναι το θέμα. Εάν κληρωθώ, οι ομάδες είναι γνωστές που θα παίξω όμως. Μάλιστα. Θα είναι ο Άγιαξ,
Άπεξ με άγια σχερέτα με τον Πλάτανο. Δεν βλέπω να ανεβάζουν τα ετόπουλα από κάτω. Ποια ετόπουλα? Αυτό τον Τρικλίδη, πώς το λένε τον. Τον Γαϊτανίδη. Τον Γαϊτανίδη. Τον Τσιγάρα. Ο Τσιγάρα. Τον Μιχαηλίδη. Ο Χατζηστραβός. Αυτή είναι η καλή ιστορία. Ο Χατζικουτσός. Αυτή είναι η καλή βερζιόν. Γιατί είχαμε καιρό να δούμε να μπαίνουν επίσημα τρία Ελληνάκια. Κυριάκο Κυριάκο είναι εκεί. Κυριάκο Ελίο. Ποιο είναι γραφείο τύπου. Ο Γιώργος Μαρονιάδης είναι αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ξέρω ποιο άλλο. Ο Μαρονιάδης ούτε τον ξέρω, θα σα πει να πούμε. Πώ δεν το ξέρει, τον ξέρει μια χαρά. Τον έχει δει κιόλα και πει μια χαρά που αλίκαρο πια που δεν έχει δει. Δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, προσωπικό. Α, προσωπικό, ναι, εντάξει. Δεν το ξέρω το παιδί. Θα το πει και ο Γιώργο, πε του εκεί πέρα. Τι να του πει. Να πει εφελάσσερ φερπλέι, χάφ μεγάλο που θέλω, Ολιβέρα θα. Ολιβέρα, άσο ξέρω το μένει Πόρτο. Η Πόρτο τον προορίζει για βασικό τη φέτο, γιατί μου τον κάνατε εσεί παιχτάκο τον Ολιβέρα. Θα παίξει η Πόρτο βασικό. Ποιο θα παίξει, εγώ θα παίξω. Κακό του κεφαλίου του Πόρτο. Η Πόρτο πούλησε το άλλο τσοχτάρι που ήταν Ολιβέρα και ο άλλο τσοχτάρι στην Σεβίλη. 13 εκατομμύρια ευρώ. Και θα μείνει με τον Ολιβέρα η Πόρτο. Και θα πάρει προτάσμα. Βασικό Ολιβέρα και έχει ακόμα ένα. Θα πάρει προτάσμα η Πόρτο. Δεν ξέρω, θα δούμε, Κωνσταντίνε. Τρέξει πολύ ρε αγόρι μου. Πάτα λίγο χειρόφωνο. Έχει φτάσει. Πόσα γκολ θα φάει η Πόρτο. Στι άλλε σεζόν έφτασε. Θα χάφουμε τον Ολιβέρα, πε τον Κωνσταντίνο εκεί. Κωνσταντίνο. Δεν προσέχει την άμυνα ο Κωνσταντίνο. Δεν την προσέχει. Όχι, δεν την προσέχει. Γενικώ η Πόρτο έκανε αλλαγέ. Έβγε και ο Μιλιτάο που ήταν πίσω στα Στόπερ πήγε στη Ρεάλ. Θα κάνει αλλαγούλε αρκετέ. Βλέπω να τρώει κάτι. Έχει τον μπάτζετ και η Πόρτο. Πάω και η Πόρτα παίζουμε στα over. Θα παίξουμε 34 λεπτά. Αλλά τον Πάουκ θα τον παίζουμε στα over, δεν το συζητάμε. Στα over, πίσω. Και τον Ολυμπιακό θα παίζουμε. Και τον Ολυμπιακό over θα παίζουμε. Αν και τώρα με τον Φορτούνι δεν ξέρω, θα βάζει πολλά λε. Ποιο θα βάζει. Ποιο θα παίξει. Σουντανή θα παίξει, λέει. Αν χρειαστεί θα παίξει ο Βαλμπουενά, λέει. Σουντανή τι είναι αυτό. Ο αυτό που είχε να παίξει ένα χρόνο και τον έφεραν εδώ πέρα και πανηγύριζαν. Θα είναι αντικατάστατο. 33 που είναι, πόσο είναι, ναι. Εντάξει, αφού δεν φωνάζετε, ούτε άλλο. Εμείς δεν φωνάξουμε. Εμείς είδαμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και συγχαστήκαμε. Αυτοί βλέπουν τις δικές σας και αυτοί δεν φωνάζουν. Ναι, άρα είμαι κερδισμένος. Εσύ. Αφού είχα πιο έτοιμη ομάδα. Εντάξει. Πιο έτοιμος ήμουν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι. Πάντως δείχνετε ότι είστε για τα Βαλκάνια όλοι. Βαλκανό, σαν το τραγούδι. Τουρκοβάλκανο δεξιό. Πόντιο, ναι, θεραπιώτης. Σαν το τραγούδι. Δεν πα, δε. Μέτριες ομάδες. Ποια ρε φίλε τώρα, εντάξει, ναι. Είδα τον Ατρόμπτ, μέτρια ομάδα. Τη άρεσε ο Βέλιο. Όχι, δεν μ' άρεσε ο Βέλιο. Δεν είδα εγώ Ατρόμπτο. Πάει ο Ατρόμπτο να χαλάσει το στυλ του. Ναι. Μια γενική εικόνα να σου πω. Πάει να βρει τον Βέλιο στα φορτώματα. Πάει να του δώσει ευθύνη. Κεφάλι. Κεφάλι, πόδι, rebound. Αν έχουν τον Βέλιο εκεί κόνο και το σημαδεύουν, ναι, αυτό που βλέπω, βλέπω ότι αυτή η μπάλα που είδαμε με τον Κάνατη. Δύσκολα την ξαναδούμε. Με τον άλλο τον ζαβουνοκέφαλο, πώς το λέμε, τον καινούργιο τον προπονητή. Τι ασυγκρίνω εγώ τώρα, τον μεγάλο προπονητή τον Κάνατη με αυτή τη ζαβουνοκεφαλάρα. Με τον Αναστασίου. Ναι. Άρα λε. Τέσσερι τόνου κεφάλια, μα βλέπει. Μυαλό δεν. Ναι. Λίγα πράγματα. Πάλι παραπέμπει κάπου. Εντάξει τώρα, κεφάλι τώρα. Άρα λε ότι ήταν τυχερό μέσα σε όλα. Ναι. Και ο Κουλούρη. Τι Κουλούρη, τι τυχερό ήταν. Γιατί είχε τον Κάνατη προπονητή. Για τον απογείωση. Δηλαδή φαντάσου να πήγαινε φέτο ο Κουλούρη. Και να τον φορτώνανε. Και να τον είχαμε τον Αναστασίου. Δηλαδή ένα προπονητή μπορεί να φτιάξει μια καριέρα ενό ποδοσφαιριστή. Να τη φτιάξει, να τη σουλουπώσει. Τη σουλούπωσε. Πέσει. Τώρα πήγε ο Κουλούρη, βάζει καλά κόλπο στα βιβλία. Μα δεν έβαλε κανένα. Δεν έβαλε. Εντάξει, θα βάλει. Θα δούμε. Εκεί θα τον φορτώνουν και αυτό. Θα τον φορτώνουν και αυτό. Θα παλεύει αυτό σαν την αρκούδα την ρωσική να βάλει κανένα κολάκι. Αλλά άσο που Κουλούρη. Τα λεφτά να πάρουν τα παιδιά. Τα λεφτά να πάρουν τα άλλα όλα. Άκου τι λέω τώρα εδώ του γραφείου τύπου μου. Εγώ πάντως βλέπω τον Ατρόμητο να παίρνει τον Βέλιο που ήταν στην Νότιχαμ. Να κάνει φιλικό με την ομάδα του Μαρινάκη. Αυτά δεν τα λέει του κουμπαράκι σου, λέει όμως. Λέει. Άλλαξε άλογο. Ο Σπανός λέει. Καλημέρα μου, καλημέρα λέει γλυκά κουμπαράκια. Καλημέρα φίλε. Άλλαξε άλογο, λέει. Σαλάντα πας, φίλε. Ναι. Ένα μήνα πριν το είπαμε. Το είπαμε. Σαλάντα πας. Το είπαμε. Άρα. Ταλάντα, τα Σάμαρα. Παλιό. Ναι, τα παλιά. Ρώσικο. 147 τελική με 5 ταχύτητα. Λοιπόν, άστα φίλε. Άστα, φίλε. Καλημέρα, μια που είπες Λάντα. Σε κανένα άλλο μαγαζί πάει να κάνεις τον έξυπνο, όχι σε εμάς εδώ. Κανένα, μια που είπες για Λάντα, για Ρωσία, χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο. Γιορτάζεις, μέχρι κανένα Βλαδίμηρο εκτός από τον Πούτιν. Δεν ξέρω αν γνωρίζει άλλο Βλαδίμηρο. Ναι, χρόνια έχω, πολλά, Βλαδίμηρο. Έχω ένα στη γειτονιά να πάω. Παππού. Βλαδίμηρο. Παππούς, από ναι. Ρωσία κρατάει εκπομπή. Κομμουνιστής. Κομμουνιστής. Με Λάντα κυκλοφορεί, κλασικά πάντα. Κάνει παρέα με τον απέναντι. Ποιον? Που δίπλα στο Γιώργο που πουλάει τα σαλάμια και αυτός κομμουνιστής φτιάχνει τηλεοράσεις. Εντάξει, τα βρήκα. Κουκουέ, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, ζάχαρη. Αρχίζω να πιστεύω, λέει, ότι δεν θέλουν να φέρουν παιχτή αν δεν μπούμε στους ομίλους. Εγώ αυτό που ξέρω και θα το πω, το καταθέσω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει μέχρι τους ομίλους. Καλά, εντάξει, έτσι σας είπα. Καλά, δεν λέω, δεν είπαν έτσι. Ο Γιώργος το είπε. Όχι. Ποιο το είπε, ο Αρωνιάδης? Όχι. Ποιο το είπε, η δικιά μου η πηγή. Τι πηγή, από δεν είναι πάλι ούτε ο Γιώργο ούτε ο Αρωνιάδης. Άλλο είναι. Άλλος. Τι πηγή, Δεβετζή. Πηγή γάργαρη, με νερό γάργαρη. Μέχρι την Πέμπτη θα προσπαθήσουν εδώ να τον πάρουν να πάνε μαζί. Πηγή. Χαφ θα πάρουν για τα υπόλοιπα που λέμε εμεί. Φορ, τι άλλο, αριστερό μπακ. Πολλά θέλετε. Ναι, αυτά πάμε, παίζουμε και βλέπουμε. Πολλά θέλετε. Πολλά θέλουμε, λες, έτσι. Σα πήρε τον Νταμπλ ο άλλο. Ναι. Δεν μπορεί να μείνετε κουβέντα. Κύχο, οι άλλοι πήραν πρωταθλήματα κύπελα μαζεμένα και πώ τα πήρανε. Δεν μπορεί να πούνε τίποτα.
Έλα, ένα ωραίο καλοκαίρι χωρίς μεταγραφές. Τελειώνουμε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία. Και τι να κάνω εγώ τώρα, Η ΑΕΚ έχει έναν παίχτη Σαχαρών κανένα 1,5 μήνα. Αυτό λέω γενικά. Ο Άρης έκανε μια μπουκα, έφυγε ο Σιώπης, χάλασε όλο το κόνσεπτ πάλι από εκεί. Τελειώσαμε. Τη μετριάδα δηλαδή. Τη μετριάδα, τη μετριάδα. Άρα πάμε λες. Για ένα πρωτάθλημα κατώτερο του περσινού. Βγάλτε ταλέντα. Και πρόσεξε. Βγάλτε ταλέντα. Αυτή είναι η σωστή κίνηση του Πάγκος τώρα. Ναι, τα ετόπουλα. Βγάζει τα ετόπουλα. Τα είχατε στο ψυγείο τα ετόπουλα. Και πρόσεξε τι πρωτάθλημα. Μόλις ήρθε να πούμε δεν κάνουμε μεταγραφές. Τα ετόπουλα. Όχι, όχι, έτσι, έτσι είναι ο Φερέιρα. Φτιάξτε τώρα. Είπε, λέει, θέλω ρόστερ 21 άτομα συν 3 από του μικρού. Τα ετόπουλα τώρα θα πουλήσουν. Πώς λέει, Γαϊτανίδη. Γαϊτανίδη. Ναι. Γρήγορο σφαίρα ναι. του Βίσκο. Αυτό τα ετόπουλα τώρα, ναι. ναι. Άλλος. Τσιγκάρας. Τσιγκάρας την παίζει. Χαφ. Κοντός είναι. 1,73, ναι, κοντός είναι. Κοντός είναι. Είναι το πουλέντο Παύλου Γκαρσία αυτό. Τι είναι αυτό? Το πουλέντο. Ο Τσιγκάρας. Ο Τσιγκάρας. Τόσο γρήγορο όσο ο Γκαρσία ήταν. Αυτό είναι γρήγορο. Α, είναι γρήγορο. Αυτό είναι γρήγορο. Άλλο το πουλέντο για την πειθαρχία του, για το πάθος του. Και ο Μιχαηλίδης ο Στόπερ που δόθηκε. Εντολή, να μπει και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Μιχαηλίδης ο Στόπερ. Η εβδομάδα που διανύουμε Κωνσταντίνο. Τα ετόπουλα δηλαδή. Τα ετόπουλα. Τα ετόπουλα. Και πρόσεξε πριν πάμε. Φάτε τα ετόπουλα. Πουλήσει ο Ανδρώνης εφημερίδα με τα δεν ετόπουλα. Πουλά ετόπουλα. Με σκάκι θα πουλήσει, θα το πούμε συμπορία τι έχει. Σκάκι. Σκάκι, σκάκι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και μέσα σε όλα για να ενισχύσω αυτό που λες, γιατί δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνείς, ναι. Όχι. Δεν θα παίζουν και οι δύο καλύτεροι παίκτες πρωταθλήματος φέτος. Ποιοι είναι? Ο Βιερίνια και ο Φορτούνης. Μάλιστα. Βιερίνια μέχρι Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ο Φορτούνης μέχρι το Φλεβάρι, έτσι. Καλά κρασιά. Και πώς θα έρθουνε. Και πώς θα έρθουνε, σωστά. Θα έρθουν οι άνθρωποι, να έρθουν και ρίχνουν. Πώς θα έρθουνε, ναι. Θα έρθουνε. Λοιπόν, η εβδομάδα που έρχεται είναι. Τα Βιερίνια μπορεί να έρθει και καλύτερα γιατί είναι πιο. Τι πράγκα. Πιο αθλητής, να πούμε, πιο αυτό. Α, για το. Σε σχέση με τον. Ο Φορτούνης είναι το παιδί, έτσι κίτρινο. Πώς. Χθες πάντως βγήκε ένας νικητής στο Τζόκερ και ήδη ακούσει και λέει ότι η ΑΕΚ θα κλείσει τον Ολιβέρα. Τι αλήτης είναι αυτός εδώ, ρε εσύ. Τι αλήτης είναι. Βγήκε μόλις ένα νικητής λέει στο Τζόκερ, η ΑΕΚ σήμερα κλείνει ο Ολιβέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι κομβική γιατί. Γιατί ο Φερέιρα θα κόψει παίχτες. Ποιος θα κόψει? Αυτό είναι τώρα το ζουμί της υπόψης. Ποια είναι η πηγή σου? Τι πηγή? Η πηγή μου θα κόπουνε. Κάποιοι θα έχουμε και εκπληξούλες. Ρεάση, το θέμα είναι. Το θέμα είναι, αν σε πηγή Δεβετζή και Τασούλα. Yeah. Είδα την Τασούλα και Λεσίδου και νόμιζα ότι πήγα στο δημοτικό να πάω στην τουαλέτα. Είδα την κυρία, μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Αγού, μάλιστα. Μα χαστού και από την Κελεσίδου. Θα σφογγυρίσει σαν τη σγούρα, σαν τον αναπτήρα του Βαραγιάννη με έδωσε να παίξω. Έτσι θα σφογγυρίζει. Τι γουμάρι. Η εβδομάδα είναι κομβική. Με τι άστατα τα. Οι πληροφορίες εσύ ποιον θα έκοβε. Ποιον θα έκοβα. Ναι. Εξτρέμ θα έκοβα. Εξτρέμ θα έκοβε. Φορτωμένο σε ένα κάρο εξτρέμ. Θα έκοβε δηλαδή. Κάτσε πάντα. Ερίκε που. Πώ είναι τα εξτρέμ, ονόματα και επίθετα. Έλα λοιπόν. Σου πω εγώ ποιο θα έκοβα να μου. Ερίκε. Ναι. Ένα. Ζαμπά. Δύο. Λιμιό. Λιμιό. Την κολλάρα δεν είναι στο Λιμιό με τα κουνάκι. Κάθε φορά που βάζει γκολ ο Λιμιό. Πού τα βάλε τα γκολ. Θυμάται όλη η πόλη να ξέρει. Πού τα βάλε. Εκείνη την ώρα. Πού τα βάλε το γκολ. Γκλουζ αυτό το πανεπιστήμιο που παίζανε. Στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο. Και εγώ, άμα παίξω με το πανεπιστήμιο, ναι, ένα ναι. γκολ τέτοιο θα βάλω. Θα βάλει ένα. Με το πανεπιστήμιο. Β' εθνική. Σαν να παίζουμε τον Απόλλωνα. Έλα, βρε τώρα τέλειωνε με το Λιμιό τώρα. Λοιπόν, καλό είναι ο Λιμιό. Καλά, καλά. Θες ένα τέτοιο εργαλείο. Ναι. Άλλο ακραίο. Ναι. Λοιπόν. Πέλκα δεν το βάζει στα άκρα. Στοχ. Μάλιστα. Πεχτάρα. Ναι, ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα όμω. Άλλο δεν με νοιάζει. Ουάρντα. Ναι. Αυτό να τελειώνει η άδειά του γυρίζει τώρα. Ωραία, παρακάτω. Είπαμε Ρίκε, Ζαμπά είπαμε, Λιμιό είπαμε και ο Λάμπρου. Αυτή είναι έτσι. Διώχνω τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε το διώχνει. Το διώχνω. Γιατί ρε φίλε τώρα. Γιατί έχω. Με χαλά τώρα με τον Ενρίκε. Γιατί ο Ενρίκε χλεμπονιάρη. Χλεμπονιάρη. Ξαφνικά έγινε χλεμπονιάρη ο Ενρίκε. Χλεμπονιάρη. Ναι. Ο Χρό. Ναι. Και ο Χρό και χλεμπονιάρη μαζί. Άκου τι σου λέω. Πώ γίνεται αυτό ρε Κωνσταντίνε. Πώ γίνεται μια ομάδα όταν μαρκάρουν 11 παίκτε και αυτέ δεν μαρκάρουν. Τον Ουάρντα εννοείται ότι δεν το συζητάμε καν. Ουάρντα δρόμο, ναι. Άρα λε να μείνει με ακραίου τον Στοχ. Έτσι. Στοχ Ζάμπα. Το Λιμιό Λαμ... και το Λάμπρου. Και το Λάμπρου και το, και το Λιμιό θα τον έκλεινα δρόμο. Πώ με τρει θα έμενα, θα έπρεπε να πάρω άλλου. Θα έβαζα τον Γαϊτανίδη. Θα τον προωθούσα πάρα. Ο Γαϊτανίδη θα προωθηθεί ούτω άλλω. Θα είναι εκεί μεταξύ αποστολών και εκτό από. Άμα θέλω τον Γαϊτανίδη έτσι όπω τον είδα. Ναι. Το Λιμιό τι θα τον κάνω. Ο Λιμιό τρία χρόνια χλεμπονιάρη κι αυτό. Λιμιό φίλε έχει ναι, ναι, κάτι που δεν έχει κανένα ακραίο του πάγου και γι' αυτό και παίζει με όλου προπονητέ. Μαρκάρι. Μαρκάρι. Όπω το ξέρει. Το ξέρει ότι τι κάνει. Γιατί όπω μου λε εσύ ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Και εγώ συμφωνώ γιατί τα σχολιάζουν να κουβεντιάζουμε. Κράτα τον. Πρόσεξε όταν μου λε. Μόλι βάλει ένα γκολ. Ότι δεν με ενδιαφέρει μόνο το μπροστά. Με ενδιαφέρει και το πίσω γιατί άμα κοιτάζουμε το μπροστά θα τρώω τρία πίσω. Λιμιός είναι ο μόνος που το κάνει αυτό. Ναι. Να γυρίζει με τέτοια συνέπεια. Αν δεν το έχει ναι. αυτό τη συνέπεια, κοιτά σαν του άλλου. Αν δεν το έχει αυτό, θα παίζει μπακ. Θα παίζει μπακ. Θα παίζει μόνο μπακ, τίποτα. Κάτσε εδώ και κόβε. Μπακ ο Λιμιός. Ναι, θα παίζει μπακ. Λοιπόν, πάρτε τον. Ναι. Ποια ομάδα τον θέλει. Η Μαρσέγ εδώ, πώς ήθελε τον Κούτρι. Μπράβο. Η Μαρσέγ και καλά. Ναι, ναι. Τον θέλει και τον Λιμιός. Φαίνεται ναι. ο τεχνικός διευθυντής τη Μαρσέγ είναι φελός.
θέλει τον Κούτερ και τον Λιμιό. Άλλαξαν εκεί μάνατζερ, συμβούλους, τεχνικούς διευθυντές, γιατί πάνε για ανακαίνιση. Άμα θέλουν τον Κούτερ και τον Λιμιό, δώστε τους με μεγάλη ευχαρίστηση. Και τους δύο. Του συλλήγουν κιόλας. Κούτερ και Λιμιό. Εγώ τον Λιμιό. Πήγε δουλεύουν τον κόσμο, οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα. Θέλω γιατί θα εξελιχθεί σε μια τρομερή μπακάρα. Τρομερή μπακάρα. Τι μου λες. Τι σε λέω. Περίμενε τώρα σε κανένα 2-3 χρόνια θα το δει. Όταν γίνει σέντρα από τη μεριά την άλλη του Βιερίνια. Και επειδή κεφαλιά, ας πούμε. Και δεν είναι κοντό ο Λιμιό. Τι μπορεί έχει ο Λιμιό. Ένα 80 σχεδόν. Ένα 80 σχεδόν. Περίμενε. Περίμενε, θα σου πω. Καταρχάς μιλάμε για ένα παιδί 21 ετών, έτσι. Επιμένω σε αυτό που σου λέω. Του χρόνου θα είναι 22. 1,79 ο Λιμιό. 1,79. Μια χαρά μπορεί. Με τις τάπες. Χωρίς τάπες. Χωρίς τις τάπες. Με τις τάπες πάει ένα 80. Μα επειδή ξεβαλιά, στα θηρία και. Τι θηρία, ένα 80 είναι, ρε φίλε. Κάτω από ένα 80 τα μπακ δεν είναι τώρα, άσε τώρα το Λιμιό μπακ. Ο Βιερίνια είναι 72, ρε φίλε. Ποιο είναι ένα 72 Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι 67, αλλά είναι ο Βιερίνια. Τι φαγώθηκε. Είναι ένα 72. Δεν έφαγε και 5 πόντους. Πάμε παρακάτω τώρα. Τον Ερίκε θα διώχνα. Άλλο παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άλλες θέσεις. Άλλες θέσεις. Στα χαφ τι θα έκανε. Τι να κάνω, στα χαφ δεν έχω τίποτα. Ίσο Φερέρα, και σου λέω. Τι κάνουμε σαν χαφούμε και γυμνοσάλιγγε. Τίποτα, μένουμε με αυτού και περιμένουμε το σταυρό. Κάνε το σταυρό μα. Θα στείλουμε άλλου. Δηλαδή έχει Ντάγκλας Αγκούστο, ο οποίο είναι καθαρό μοχτάρι. Δηλαδή όσο φορέ τον είδα. Παρακάτω. Μίσιτ. Ναι. Μίσιτ. Κάτσε. Κάτσε. Ναι και. Τσιγκάρα. Τσιγκάρα, ναι. Τον οποίο τον παίρνει στο βάζει. Καντουρί. Καντουρί τον κάνατε 8. Δεν τον κάναμε, ήταν 8. Ήταν 8. Δύο χρόνια ήταν. Το Καντουρί είναι μακράν ο κορυφαίο τώρα, έτσι. Στο 8. Δηλαδή ξεκινάει. Φαντάσου κατάντια στα χάψου, να άλλο Καντουρί ο κορυφαίο. Γιατί δεν τον υποτιμά ο Καντουρί. Φαντάσου την κατάντια στα χάψου, να άλλο Καντουρί ο κορυφαίο. Κάτσε να κάνουμε κουβέντα λίγο. Κάθομαι. Ναι, κάθεσαι. Λοιπόν, ο Καντουρί, ξέρει από πού ήρθε. Από το καμπιονάτο παίζοντα σε Νάπολη και Τωρίνο. Γιατί τον υποτιμά τον Καντουρί. Δηλαδή τον έχει πολύ επειδή. Δηλαδή τον έφαγε τη θέση. Επειδή ήταν λάτσα και τραυματιζόταν. Τον έφαγε τη θέση ο Πέλκα. Δεν μπορεί να στο σύστημα που παίζανε. Ναι, ναι. Σύστημα παίζανε. Ο Καντουρί έκανε συνέντευξη. Ναι. Και είπε: τι να κάνω, λέει, προσαρμόστηκα σαν θέλω του προπονητή. Και από τη στιγμή που κερδάγαμε, τι να κάνω, λέει, έπαιζα κι εγώ εκεί. Δηλαδή, σαν να λέω ότι δύο χρόνια με τον Λουτσέσκου, εγώ κάνω τον μακάκα. Έλα, δύο χρόνια τώρα τον είχατε, μου το φέρατε για οκτάρι. Τώρα το βαφτίσατε οκτάρι. Πιστεύει ο κόσμο οκτάρι. Θα κάνουν τον άλλον να πούμε το βάζει δεκάρι. Ο ίδιο το είπε, αγόρι. Βράσε τίποτα. Ο ίδιο έκανε συνέντευξη. Φέρατε τον Καντουρί. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε μα τρελάτε τώρα πρωινιάτικα. Λέει ο ίδιο ότι είμαι οκτάρι και τον αμφισβητή. Ρε, όταν τον πήγατε για να το διώξετε, δεν κάνετε το σταυρό σα όλοι. Ναι. Άσε καημένε τώρα. Τι οχτάρι είναι ψάρι τώρα. Τι τον κάνω το σταυρό σα. Γιατί τον κάνω σταυρό σα, γιατί τραυματιζόταν συνέχεια. Ναι, και τώρα αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και τώρα τι θα γίνει, Ράμπο. Και γιατί τον βάζαμε στα εξτρέμ που ήμασταν ζίγκα. Ναι. Άμα στο οχτάρι τώρα που το βλέπουμε, το θέλουμε. Το θέλετε αυτό. Αμφώ. Δηλαδή εσύ άμα έχει μια κορασίδα. Εσωτερική μεταγραφή τον κάνατε τώρα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Εγώ λέω να πάτε μαζί με τον Ολυμπιακό να πνιγείτε εσεί στο Δερμαϊκό και άλλοι κάτω στο Πασαλιμάνι. Ναι, ναι. Και αν μα έχετε φλωμώσει το παραμύθι. Άντε να πάμε εμεί να πνιγούμε. Το τσιγάρα. Ποιο θα επιπλέψει. Και τον μπούρο. Και τον τσιγάρα. Αυτά θέλει παιδιά. Και τον, και τον Καντουρί οχτάρι. Βούτυρο και το μίση και το σύση. Άντε πάμε παρακάτω. Άντε, κάθε καλοκαίρι θα πανηγυρίσει. Θα κάνει. Το κουμάντο σου θα κάνει. Φτάρι, το χειμώνα μόλις αρχίζουν τα σφαλιαρίδια, να δω τι θα πονάνε θα λες. Στην Ευρώπη τι έκανες πέρσι, ρε Κουλιανέ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο πήγα εξαίσια. Από την επανομή της. Εξαίσια πήγα. Πέταξα Βασιλεία έξω. Πέταξα Σπαρτάκ Μόσχας έξω και έφτασα μία ανάσα από την Πενφίκα. Εκεί σπά την μπάλα, ρε Λιμιέ. Πάλι στο 0-0. Πάλι στο 0-0. Ο πρόεδρος καθάρισε με τη Σπάρτακ με την αποβολή. Πάλι. Και στα Ευρώπα έχω. Πάλι καθάρισε, άιτε τώρα. Και στα Ευρώπα. Πάλι σε καθάρισε. Πάλι. Δηλαδή έπιασε τη Σπαρτάκ και τη λε Σπαρτάκ. Εσύ που έχει πενταπλάσιο μπάτσο. Τον αποβάλλατε τον άλλο ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί τον αποβάλλανε. Πώς ρε φίλε. Τι μα λε τώρα. Πώς ρε φίλε. Α, και αυτό το. Έχουμε τέτοια δύναμη, δηλαδή πειράζουμε και ευρωπαϊκές ομάδες. Γιατί η μπράτσα έχει λεφτά. Α, η Σπαρτάκ δεν έχει που έχει. Έχει λεφτά. Είναι πιο πλούσιο από τον Ιβάν. Έχει λεφτά και έχει το μίση τη χάρη τον Κάτσε. Έλα ο ιδιοκτήτη τη Σπαρτάκ είναι πιο πλούσιο. Δεν ξέρω τι κάνει. Τι δεν ξέρει. Ο ιδιοκτήτη τη Σπαρτάκ. Ξέρω ότι του δεν κάναμε, αλλά δεν ξέρω ότι ο ιδιοκτήτη. Θα πα. Παίρνουν ξανά τα Καντουρί οχτάρι. Γελάει ο κόσμο. Παρακάτω άλλο. Κάτσε. Μίσιτς, ο Τσιγάρα. Αγκούστο. Το Αγκούστο. Ναι. Καλά είναι ο Αγκούστο. Μια χαρά σου. Τον εξέτασε και τρώσε το πρωί σήμερα. Αν δεν εξέτασαν καλά είναι πρόβλημά σου. Αλλά ο Αγκούστο τώρα δείχνει μια χαρά. Πήγαινε, έκανε και τα μπανάκια του με τον Ζάμπα χθες προχθές εδώ. Είδα σε κάτι κότερα πήγα. Τα απαγορεύεται, ξέρει. Σε προετοιμασία κάνει μπανιά. Μουτιές, ε. Παγορεύεται η θάλασσα στην προετοιμασία. Να τα μα. Αυτά τα πείτε στου γυμναστέ. Τα ξέρουν βέβαια. Αλλά όταν κάνει
βουτιά ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Δεν κάνει βουτιέ, ναι. Θα πάνω στο κότερο. Εγώ λέω βουτιέ. Στο κότερο. Ο Αγκούστο ήταν στο κότερο. Και αυτό ήταν. Γιατρό έχει εκεί γύρω. Ε, πώ δεν είναι. Δεν μου λε, έχουμε και Πέλκα Μπίσεβα για του πιο μπροστινού. Τον Πέλκα δεν τον πουλήσατε ακόμα. Θα ψάχνω παίκτη πάλι. Θα ψάξει παίκτη. Ε, πώ δεν ψάχνω. Από αυτού του ανθρώπου. Αν ο Μπίσεβα αρρωσταίνει, έχει συνάγει. Ποιο να βάλω μετά. Ο Μπίσεβα έχει αρρωσταίνει. Τον Πέλκα θα βάλει. Ε, άρα πρέπει να έχω και μπακάλι. Ένα από του δύο θα είναι πάγκο, ε. Θα είναι. Μα είπε όμω ο προπονητή, λέει, εγώ θέλω δύο εισάξει σε δεκάδε. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ σε ελληνική ομάδα διαχρονικά. Ναι. Ακόμα και ο Ολυμπιακός όταν τα έπαιρνε περπατώντας, δύο εισάξει σε δεκάδε. Τι να κόψει από τα χαφ. Αυτές τις σαβούρες με αυτές είσαι. Όχι, δεν πρέπει να κόψει, πρέπει να προσθέσει. Θα προσθέσει. Πρέπει να βάλει. Κράτα τι αυτού αμαθέ. Από τα εξτρέμ θα δώσει παίκτε. Παίκτε, από τα εξτρέμ θα δώσει παίκτε. Του φορ, καλά είμαστε με δύο φορ. Δύο φορ θα την βγάλω. Δύο φορ θα την βγάλω και θα βοηθάει άμα θέλει και ποιο θα βοηθάει. Ποιο άλλο μπορεί να παίξει από του εξτρέμ αυτού. Μπορεί να παίξει ο Λάμπρου λίγο φορ. Ο Λάμπρου λίγο φορ. Λίγο φορ ο Λάμπρου. Εντάξει. Α, δούμε. Λοιπόν, άρα δεν έκοψε. Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Ο Γαϊτανίδη παίζει λίγο φορ. Ο Γαϊτανίδη παίζει λίγο φορ. Λίγο φορ. Μένα μ' αρέσει αυτό. Και μένα μ' αρέσει. Θρασή, πολύ. Το μυαλό καλά είναι. Ε, εντάξει. Λένε ότι έχει τρομερό ταλέντο λίγο να προσπαθεί. Το μυαλό είναι καλά. Ε, εκεί που είναι καλά μπορεί, ξέρω εγώ. Εντάξει. Καλά. Μου μα βγει ο Άρτα Έλληνα. Όχι, όχι. Παίρνει ο Βραζιλιάνο και λέει κυνήγησε την κόρη μου. Όχι τέτοιο. Το παιδί, αλλά είναι τρελαμένο. Ζέσαι εδώ, πάω ξάκι από κούνια. Δε ωραίο φωτό εδώ ανέβασαν. Γαϊτανίδη, Τσιγκάρα, Μιχαλίδη. Οι τρει που μπαίνουν. Μια καλά είναι. Μια χαρά. Εντάξει, εντάξει. Ρωτάω. Ναι. Καλά κάνει εγώ. Εσύ ρωτά, εμεί τα ξέρουμε εδώ όσα μπορούμε και απαντάμε. Λοιπόν, Κώστα Κωνσταντινίδη αμέσω τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πριν από αυτό, θέλετε στην καρτοκινητή σα επικοινωνία και την επικοινωνία γενικότερα η γνώμη σα να μετράει. Να λέτε το μακρύ και το κοντό σας ελεύθερα, τότε μπείτε στο community, την online πλατφόρμα της Q. Εδώ διαμορφώνεις την Q μαζί με άλλους, ανταλλάσσεις απόψεις, συμμετέχεις σε εθελοντικές δράσεις, προτείνεις ιδέες και μάλιστα επιβραβεύεσαι γι' αυτό. Α, και φυσικά ενημερώνεσαι για όλα τα hot τεχνολογικά νέα. Θέλετε κι άλλα, τότε μπείτε στο community.myq.gr. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Κώστας Κωνσταντινίδης, break, διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Τα παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Regency Casino. Φίλες και φίλοι, Car or Cash, για να θυμάστε, γιατί μοιράζει και χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο. Μπαίνετε στην είσοδο. Σας δίνουν λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε κληρώσεις. Αφού μαζέψετε τους λαχνούς, περιμένετε την κλήρωση και βλέπετε αν θα είστε τυχερός. Εάν κληρωθείτε, διεκδικείτε έως και 5.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να αλλάξετε αυτοκίνητο. Μπήκαμε δεύτερο ημιωράκι, Rap & Cool και Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Είμαστε στα του ΠΑΟΚ, έτσι να τα ολοκληρώσουμε για να πάμε λίγο και στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ φίλε έχει μια κομβική ημερομηνία όταν θα μάθει τον αντίπαλο. Έτσι. Εάν μάθει ότι ο αντίπαλος δεν είναι ο Άγιαξ, δεν είναι ο Άγιαξ, για ναι, θα σου πω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα μετά έπονται. Είμαι σε μια ηλικία που θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα. Καλά, όλοι θέλουν να βλέπουν. Άκουσε τώρα, άκουσε. Και ένα τριαντάρι σε ένα διπαλίτσα, γιατί τώρα, τον αδικεί. Τα οπαδάκια άστα στη μέση. Όχι, άσχετο. Άκου εμένα. Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Να σου πω γιατί άσχετο. Μισό. Να σου πω γιατί άσχετο. Να σου πω γιατί είναι άσχετο. Ναι. Γιατί η νεολαία έχει μάθει να βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία. Όχι από σαν εμάς και εσάς που μάθαμε στα 40 χρόνια. Ποια νεολαία, στο εξωτερικό είναι νεολαία. Αυτή που έχει μείνει. Αυτή που έχει μείνει εδώ. Αυτή που έχει μείνει παραβατική είναι. Γιατί είναι παραβατική τα παιδιά. Τι είναι. Γιατί παραβατική. Όλοι οι μέτροι και οι κακοί μείνανε. Οι καλοί λες έφυγαν. Οι καλοί φύγανε. Εντάξει, γιατί μείνανε και καλοί, μην του αδικήσω όλους. Πού είναι οι καλοί. Έχουν μείνει και καλοί. Οι καλοί έχουν λίγες δουλειές καλές. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου άσε πω ότι υπάρχει η υπερβολική. Άκουσε. Χτυπάει ο Φορτούνης, δεν παίρνει παίκτη άλλο. Ε, δεν πήρε, τι άλλη κάνει, όπως είπες έξω πεδομάζωμα, η Άκη τι είπες έξω κάνει πεδομάζωμα. Αυτή η Πορτογαλία, μάζεψε ό,τι είχε εκεί ο προπονητής. Παλαθηναϊκός είναι το κλέσ πάνω στα μνήματα τα πρώτα νεκροταφείο. Πήρε ένα παίκτη από την ΚΑΠΑ 23 της Κλερμόν. Άσχε από την Κλερμόν τώρα. ΚΑΠΑ 23 της Κλερμόν, ό,τι κάνει. Ο Άρης παίζει την μπάλα ψηλά, τρώει 4 γκολ, 5 γκολ σε κάθε μάτς. Εντάξει, έφυγε ο Σιώπης, ψάχνονται ακόμα. Εσύ χαυτομίσεις και τον κάτσε.
Καλά, έχω κι άλλους. Τώρα μην πήγες, πας στα δύνατα. Έχω και τον. Ποιον έχεις? Τον Καντουρί. Έχω και τον Καντουρί, ρε, έχω και τον Αγκούστο. Ποιον Αγκούστο? Ο Αγκούστο αύριο πρέπει να τον πιάσει το αυτό. Άντε, φαγώθηκε. Και από τον ψάχνουμε στα νοσοκομεία. Ρε, αγόρι μου, δηλαδή. Με αυτό με τον Αγκούστο δεν μπορεί να περάσει τρία χρόνια. Αγκούστο να παίζει μπάλα και σε αρχίζει να λε τα ίδια. Δεν μπορεί να κοιμάμαι και να ξυπνάω και να ξύρει. Μα δεν το έχει, λέμε. Το βρήκαν τότε. Πάω γουλούρι το πρωί, α πούμε, και λέω αμά ξύπνησε καλά ο Αγκούστο. Ναι, καλά, ναι, αυτό σκέφτεσαι εσύ. Το τρέμουλο. Το πρωί αν είμαι. Αν είμαι παοξή. Εγώ που είμαι παοξή το σκέφτομαι καθόλου. Μην το σκέφτεσαι εσύ. Κάθομαι να σκέφτομαι αν ο Αγκούστο πλάκα με κάνει. Έχω δύο σεντερφόρ. Έχω δύο. Οι παοξίδες δεν κάνουν έρωτα. Γιατί? Έχουν εγκόμενα τον ΠΑΟΚ. Τι παοξίδες. Μα εγώ μια χαρά. Κάνεις ακόμα. Βέβαια, τι, αλλά. Ξαπλώνεις καλά. Μια χαρά, ανάσκελα, μπρούμετα, εναλλάξ πάνω στα πολύφωτα δεξιά. Πώς είσαι τώρα, 42. 42, ναι. Εντάξει, άλλα 10 χρόνια μπορεί. Έχω, μετά θα θες κάποιο σαν τον κόκκινο, ναι. Χαπάκι. Δεν μου λες, εσύ που είσαι ο Μίλος με τον κόκκινο, αλλά εμείς έχουμε τεστοστερόν, είπαμε. Που λένε, εγώ έχασα 6 κιλά. Ναι, ναι. Και το πρωί μέχρι τον αφαλό έχω γαργαλιτό. Άστα. Σιγά. 6 κιλά έχασα. Σιγά, με. 6 κιλά έχασα. Μήπως πάει και λίγο πάνω από τον αφαλό. Λίγο πάνω εδώ. Σιγά. Μη παιδιά, τείχο, να ξέρετε. Άκου εδώ τώρα. Ναι. Και θα με έχεις εμένα τώρα από τον προπονητή. Τείχο, λέμε. Αυτό τον προπονητή τον. Ποιον, τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα. Ναι, ναι. Ο οποίος θέλει σέντερφορ. Γιατί θέλει σέντερφορ? Καλά, είναι. Γιατί θέλει σέντερφορ? Σου λέει, θα βγάλω όλη τη χρονιά. Α, δεν τη βγάλει. Θέλω ένα τραυματίστη, ένα κάρτα. Δεν μπορεί να το τώρα. Την άλλη εβδομάδα ναι, ναι. Θα έχουμε πρωτοσέλιδο το Opa. Financial Fair Play. Μπορεί να το πούμε και αύριο μεθαύριο. Financial Fair Play. Ναι. Δεν μπορεί ο Πάο να το πει. Να σου πω κάτι. Άστο τώρα. Και αν ισχύει το Financial Fair Play, τι θα βγει να πει. Σιγά μην ισχύει, θα βγει να πει. Εδώ λέμε για τον Πάο. Άστερα, θα έχω λογιστή. Ναι. Εγώ το λογιστή μου, ναι. Αυτό που έχω το λογιστή και θα έχω Financial Fair Play. Πάνε πέσα στην Ευρώπη, πάνε πέσα στη Μίλαν. Πάνε πέσα στην Παρί. Έχω λογιστή. Η Παρί τι δεν έχει λογιστή. Δεν έχει λογιστή. Α, δεν έχει Παρί. Ο Σαουδάρο που μπορεί να αγοράσει την Ελλάδα 10 φορέ. Δεν έχει λογιστή. Κάποιοι όλοι έχουν τα τρυπήματά του. Δηλαδή έχει Παρί. Η οποία έκανε μαϊμουνιά για να πάρει τον φίλο μας. Βρε, εδώ λογιστή έχει και η κουτσή Μαρία τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα σε μένα το Financial Fair Play. Και δεν έχει Παρί. Στο κορδελιό το Financial Fair Play. Η Παρί δεν έχει δηλαδή. Φρειάζει την Παρί. Και την απαγόρευσα. Και εκεί υπάρχουν λόγοι, ναι, που παρουσιάζουν τα Fair Play. Τα Financial Fair Play. Γιατί παγάζα, αφού τα βρίσκει για όλα λύση, τι να σε πω εγώ τώρα. Ότι... μου, γιατί ναι, δεν σας λένε από την αρχή, κοιτάξτε, γιατί σας δουλεύουν. Ποιους δουλεύουνε? Υπάει ΠΑΟΚ, υπάει ναι, Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί σας λένε, κοιτάξτε κάτι. Έχει φαγωθεί σήμερα και με τους. Ακούστε. Αλλά δίνετε δικαιώματα, ρε παιδιά. Τι να σας ακούστε. Κάνω, δεν παίρνετε κάτι. Εμείς θα βγάλουμε τα. Περνάει η μέλισσα με τα Μελισσόπουλα και με τα Αιτόπουλα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Εμείς δεν ξανακάνουμε, γιατί εμείς ήρθε η Νέα Δημοκρατία και κοιτάξαμε να κοιτάξουμε το κουφάρι του Χοντρού να σώσουμε τον Ολυμπιακό. Άρα λες, πανηγυρίζαμε για τον Βαγγέλη, όχι για τον Ολυμπιακό. Θα του έχει ένα χρόνο εκεί με το μυστρί, με το αλφάδι κτλ. Τώρα που πεις μυστρί αλφάδι, ναι, είδα, κάνουν, είδα για Σοφιά, είδα να εκεί στα πορυβόλα που έχουν βάλει στο γήπεδο, δεν έχουν ευθεία, δεν είναι ευθεία. Και αντί να δούμε είδα μπάλα, γέρνει λίγο μια πίδρα. Άκουδο, και αντί να δούμε μπάλα, θα ασχολούμε θα. Τι έκανε ο Κούλης, ποιον έβαλε εκεί ο Κούλης. Α, όχι, δεν θέλω τέτοια. Τι έκανε ο Κούλης. Δεν θέλω τέτοια. Το αθυροκεντρικό κράτος θα αρχίσει ο άλλος ο Μπούζος από την επανομή, ο δικός μας, ο μεγάλος. Ο μικρός ο Μπούζος εδώ θα αρχίσει να κλαίει τα υπουργεία, ξέρω εγώ κτλ. Η διαιτησία, το ΒΑΡ. Μπάλα δεν θα δούμε. Από εκεί και πέρα τώρα εσύ, μπάλα δεν θα δούμε. Έχεις φαγωθεί, ρε. Μπάλα δεν θα δούμε. Και αν δούμε μπάλα θα λες πάνω στο χειμώνα. Θα σε λέω ότι με έχεις κάνει, με έχεις σπάσει τα ούμπαλα. Καλοκαιριάτικα. Οι καλύτεροι παίκτες του πρωταθλήματος είναι στα πιτς. Αυτό το πήρες, το χρησιμοποιείς τώρα. Τι παγάσας είσαι, είδες στα πιτς. Ναι, η γενική εικόνα είναι αυτή που λες, η γενική. Αλλά κάτσε ρε, μπορεί τον Αύγουστο κάτι να γίνει. Άμα ζούμε τον Αύγουστο και εκεί, θα πούμε να πούμε άλλα πράγματα. Άλλες ομάδες, άλλα μήκη πλάτη του γηπέδου, άλλες ιστορίες. Άλλα πολιτικά, άλλα κοινωνικά. Λέγε, τι. Ο Σάκη λέει: ρε κουλ, φτάνει εγώ με αυτό το τραγούδι. Μου θυμίζει το Ρουμάνο που μου την κουοπάνησε και εκνευρίζομαι, λέει. Άκουγε τέτοιο Ρουμάνο. Γύφτο Αλβανό Ρωσό. Βάλε και Ρουμανία μέσα. Βάλε και Λούπου. Good morning, κυρίες και κύριοι, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Σιώπης. Καλή εβδομάδα. Χωρίς Χαφ, λέει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι δύσκολα. Ενώ η ΑΕΚ ζει σε παράλληλο κόσμο και ο Ολυμπιακός δεν κάνει μεταγραφές. Εντάξει, συμφωνείτε εδώ με τον Κωνσταντίνο. Είναι καλοκαίρι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Θυμάσαι καλοκαίρι, στέλναμε τους ρεπόρτερ, ερχόταν αεροδρόμια. Αεροδρόμια, παιχταράδες. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Ναι, βέβαια τώρα, τι αυτή την κρυάδα τώρα. Εντάξει, Κωνσταντίνο, εγώ μαζί. Κάνατε εκλογές παλιά, παίζατε ξύλο και είχατε αμάξια. Πλακωνόσασταν στα καφενεία, κάναν εκλογές τώρα με τα Facebook, μάλλον ένας με τον άλλον. Λοιπόν, δεν έχει χρώμα η ζωή. Ρε. Ο ΠΑΟΚ περιμένει. Facebookοποιήθηκε η ζωή. Ρε. Σωστά μιλάς εδώ. Η ζωή Instagramοποιήθηκε. Σωστά μιλάς εδώ. Χρειάδες ρε τώρα. Μαζί σου εδώ. Εδώ με τα μπούνια, χώσε τώρα εδώ. Λέει ο άλλος την κόμενα Facebook. Facebook, Instagram, ωραία, βρεθείτε έξω να περάσετε καλά. Facebook έχεις, λέει. Λοιπόν, τρίτος προγραμματικός γύρος την άλλη μέρα, ναι, την άλλη εβδομάδα, τέτοια μέρα. Ναι. Θα γίνει κλήρωση. Α, μα, μέχρι την αυτό είναι το κομβικό όμως. Λοιπόν, Άγιαξ,
Αν πες ο Άγιαξ, χαίρεται με τον Πλάτανο και φέρε εδώ και τον Μπεκεμπάουερ στα χαβ, δεν τον περνάς. Κοπεχάγη, πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη, γιατί είδα χθες έκανε ένα τροπάρα, έκανε 2-1 το γύρισε. Ζάγκρεπ, στα κυβικά σου. Σέλτικ, στα κυβικά σου. Ποια σκλήβησε η Μπάτε Μπόρισο. Το κάτσε στα κυβικά σου. Στα κυβικά σου. Κλούζι Αστάνα, στα κυβικά σου. Λουντογκόρε Φερεσβάρο, στα κυβικά σου. Γιατί θα μάθουν σαν την πάω σε εβδομάδα. Φύγε. Άρα πλην του Άγιαξ, την άλλη Δευτέρα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Μια λαμπάδα θα πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε, Άρη θα πάμε. Μια λαμπάδα. Φτάνει, να μην πέσει ο Άγιαξ. Γιατί αν πέσει ο Άγιαξ, γεια σα. Εγώ θέλω τον Άγιαξ, θα δω μπάλα. Εσύ θε τον Άγιαξ, τι, από τον Άγιαξ θα δει μπάλα. Τι άλλο. Ναι, αν και ο Άγιαξ έχασε πολλά πιτσίρια κι αυτό, είναι σε κατάσταση ανακατασκευή. Φτάνει με τον Πάοκ, φτάνει πάω κοραδιόφωνο. Φτάνει αυτό το γλύψιμο. Πέντε δανεικοί, μία πώληση εδώ πέρα βλέπω. Έτσι, για τον Πάουκ, δανεικού στο Βόλο. Έτσι, Λίρατζη, Διαμαντή, Τσαούση. Και παράδειγμα, δεν θέλετε. Καλά, έχουν και άλλοι. Τι να κάνουμε. Και τα ίδια και εσείς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα ίδια γουρούνια, την ίδια μούρη. Ο φίλο ο Ζάο Παλίνια έπαιξε με την Πράγα χθε βασικό. Έτσι, ναι. Να δούμε. Ο Πάουκ συνεχίζει να τον κυνηγάει και σήμερα. Πόσο κάνει αυτό. Στο όριο. Πόσο είναι δηλαδή. 3 εκατομμύρια, ναι. Και 4. Financial fair play, θα παίξω με το Μίσιτς. Και τα Ιτόπουλα και δεν θα φωνάξει κανείς. Με το Μίσιτς άμα παίξει φίλε τελείωσες. Καλά, καλά. Σ' αρέσει ο Μίσιτς εσένα. Όχι, αλλά financial fair play. Ο λογιστής θα πει αυτό, να σε πούνε. Ναι. Ήρθε για να κλείσει. Mm. Ο φίλος μας ο Ιμπάνιες, ο Λουίς Ιμπάνιες, έκανε μια γύρα αυτό σε Μεσόγειο. Ο Ιμπάνιες, ένας κολόμπακας στο ράνι που θα έρθει. Ένας, ναι. Δεν κόβει με τίποτα. Δεν κόβει μπροστά καλός. Άσε μπροστά, πίσω τι κάνει. Πίσω δεν κόβει, ούτε δεν με βαλέ. Πήρανε μπακ δηλαδή χειρότερο του Βαλεριάνου. Κοίταξε, ο Βαλεριάνος τώρα μια που τον ανέφερες. Ναι, τι έκανε ο Βαλεριάνος. Πήγε στην Πάφο. Στην Πάφο. Και επειδή ο διοκτήτης της Πάφου, ναι, έχει και την Ρίγα, νομίζω μια ομάδα τέλος πάντων. Ρίγα. Ναι. Τον έστειλαν δανεικό ένα μήνα πάνω. Λες και, πάρε κάτι Σκοπιά. Θα φύγεις. Απόσπαση, θα φύγεις ένα μήνα. Θα πας στο. Το κεφάλι του φταίει του Βαλεριάνου. Ναι. Πήγε στην Πάφο και από εκεί τον στείλανε για ένα μήνα στη Ρίγα. Πάμε στο έδαφο. Λοιπόν, ο Άρης μάλλον θα τον κλείσει τον Ιμπάνιες. Οποίος... Ποιος τον έδιωξε για να τον πάρει αυτόν. Αυτόν τον άφησε ελεύθερο η Τραμπζοσπορ. Τραμπζοσπορ. Γιατί τον άφησε ελεύθερο. Δεν τον έβαζε. Δεν τον έβαζε καθόλου. Τι πόη έχει αυτό. 70. Ένα 70 μπακ. Μπορεί να είναι και ένα 69. Ένα 69 αριστερό μπακ. Που το Πάλας δεν ήταν τόσο κοντός. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι καλός μπροστά αυτός. Σεντράρι, μπορεί να βάλει και κανένα γκολάκι. Πίσω δεν κόβει όμως. Πήγε στον Αποέλ ήδη και από δεν του δώσαν τα λεφτά που του δώσαν. Και να ξέρουμε και το story. Και τώρα χθες ήρθε εδώ πέρα κατσικώθηκε ο μάνατζερ, ήρθε και ο Ιμπάνιες. Παρακάτω. Να χαρούν οι Αριανοί δηλαδή τώρα. Εξαρτάται τι θέλουν. Τι θέλουν στα μπακ. Θέλουν ένα επιθετικογενή μπακ. Αν είναι επιθετικογενή μπακ. Είναι κοντό που δεν είναι καλό στο μαρκάρισμα πήρανε. Τέτοιο μπακ πήρανε. Ναι, αλλά είναι καλό μπροστά. Άντε πάλι τα ίδια. Τι είναι, σε πέρα. Μπακ είναι μπροστά. Ναι. Θα δει τι θα κάνει μπροστά. Θα κάνει μια σέντρα. Άσε με ρε κουλιανέ. Το Κορχούτ. Ο Κορχούτ τη τι. Πώ τον κόβει. Ο πεσμένο. Πεσμένο. Ναι, ανασταλτικά θεωρεί ότι είναι καλό. Τρίχε κι αυτό είναι. Τρίχε. Κι αυτό τρίχε είναι. Κορχούτ. Ναι, ανασταλτικά τρίχε είναι κι αυτό. Δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι Σούτγκρεν. Που ήρθε από την άλλη πλευρά. Τι σχέση έχει ο Σούτγκρεν. Σ' αρέσει ο Σούτγκρεν. Μόλις ακούει για Σούτγκρεν. Πεκτάρα να πούμε. Τι μπαγάσα. Σούτγκρεν να πούμε. Πλάκα κάνει το πούμε. Σούτγκρεν πεκτάρα είναι. Ναι, ρε εσύ. Το χαφ πήρανε χαφ. Ακόμα δεν τον είδες το Σούτγκρεν. Τον έβγαλες. Τον βλέπω τη μάπα του. Τι να δω. Άμα δει ξανθό με γαλάζιο μάτι τελείωσε ρε παιδιά. Τι μπαγάσα. Δηλαδή τον βάζει κατευθείαν. Χαφ πήρανε χαφ. Ο Άρης όχι. Είναι το Σάσα, το Μπάσα. Το Σάσα Μπάστα. Το Σάσα Μπάστα. Το Λούκα Σάσα και λέω Σάσα. Το Λούκα Σάσα. Τι είναι αυτός τεχνίτης. Είπαμε. Μαρκάρι. Πιο πολύ οχταρίζει. Μαρκάρι. Όχι πολύ πολύ, ναι. Δεν είναι σιώπης δηλαδή. Τρέχει τα χιλιόμετρα του σιώπης. Τρέχει αρκετά αλλά δεν είναι σιώπης με μαρκάρι. Πόσα ποιοτικά χιλιόμετρα τρέχει και πόσα σαμπούρα. Αυτά θα τα δούμε συμπορία. Με αυτά θέλω να δω. Δεν έβλεπα Βουλγαρία ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή, τι να κάνω κι εγώ δύσμυρος. Πήρε ο Άρης κάτι soft οχτάρια, ναι. Και πάει τη βγάλει έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα με soft οχτάρια. Άρα φουγκαράρι. Καλημέρα λέει. Ναι. Σας ακούω με τον φίλο μου τον Φούρναρη. Ναι. Ο φίλος μου ο Δήμος είναι αυτός από τον Κουκουρινό. Και κλαίω σπαρταρά τα γέλια. 11 μεταγραφές έκανε Ερμπαγάσα λέει ο Ολυμπιακός. Τι άλλο θες να κάνει. Ναι. Είναι, 11 έκανε και ο Πάουκ. Τι, τι να κάνει. Τι μεταγραφές έκανε. 11 έκανε και ο Πάουκ. Και εγώ πάω στη Λαϊκή να πάρω 11 διαφορετικά προϊόντα. Πήρε το κάτω. Άμα τα βάλω στο ψυγείο σε δύο μέρες θα βρωμάει το ψυγείο. Oh. Θα έρθει ο Μπάμπης από δίπλα μην βρωμάει το ψυγείο. Α, φύγε από εδώ 11 μεταγραφές. Κάτσε σε πόρμε. Πήρε τον Κάιπερ. Τι είναι αυτό. Τον Κάιπερ. Κανέναν που θέλει λέγε. Ο Ντουρμισάι. Ο Ντουρμισάι. Ο Ντουρμισάι ήταν ανάπηρο ένα χρόνο. Είχε τα πόδια του ο Ντουρμισάι. Πήρε Ελαράμπι. Πήρε τον. Ελαράμπι. Το φόρτο μαύρο. Αυτό είναι καλό. Καλό. Πήρε τον Μπρούνο. Τον Ατρόμητο. Τον Μπρούνο. Θα τον έχει βασικό τώρα, κάτσε. Αν τον πάω εγώ στο Τζιόλα τα 5x5 τον Μπρούνο, θα έρθει το μάτσο 7-7 α πούμε. Ο Μπρούνο δεν θα βάλει γκολ. Πήρε το Σουλτανί. Θα έχει τα δοκάρια. Το Σουλτανί, τι. Στα φίλια είναι τι. Ένα χρόνο δεν έπαιζε από την Νότιχαμ. Τον πήρε ο Λιμπάνη. Πήγε ένα παίκτη η Σουλτανί λέγεται. Από την Νότιχαμ. Πήρε Βαλμπουενά, δεν μπορεί να πει τίποτα εδώ. Πόσο χρόνο είναι Βαλμπουενά. Μόνο ηλικία του χαρά. Πόσο είναι. 35. Ναι, και αν πιάσει ο χειμώνα και τον πιάσει καμιά θλάστα ο Βαλμπουενά,
15 χρόνια. Νόμιζα τίποτα τα κόκαλα μην πονάει. Άμα τον πει τρέχα μαρκάρι στον μπακ και. Δεν θα έχει τέτοια. Κοίταξε ο Βαλμπουενά με τι μικρομεσαίε θα κάνει παπάδε. Το λέω από τώρα. Τι, με τα παρτήματα του Ολυμπιακού. Θα κάνει παπάδε με τι μικρομεσαίε. Θα βάζει γκολ ασή με τι. Τον έχω για δεκάρι τώρα. Τη... Δεκάρι, αν τη φορτώ. 35 χρονών. Ναι. Ρεσί. Αλλά στα μεγάλα μα που θα θέλει να γυρίσει και πίσω ναι. Θα έχει πρόβλημα. Ρεσί εκεί στον Ολυμπιακό. Κρέπει τα χαμπάρι ότι ήρθε η Νέα Δημοκρατία και δεν κουνηθήκατε να πούμε ο χοντρό μόνο έκανε ένα ουφ. Ο χοντρός, ξαλάβρωσε λέει. Ξαλάβρωσε ο χοντρός. Πήγε τουαλέτα. Πήγε τουαλέτα και βρωμίσαν τέσσερις μαχαλάδες. Πήρε σεμέδο. Τι πήρε? Το σεμέδο αυτό. Το... Τι σεμέδο? Το Bob Marley αυτό το γεματούλι το με την κυλίτσα, ναι. Στόπερ. Που πηδάει καλά όμως στα στημένα και βάζει γκολ. Καλός είναι αυτό. Στα στημένα πηδάει δηλαδή, καλά. Στο Στόπερ και στο Φορ πήρε καλούς παίκτες. Ναι. Για ναι. Τα δεδομένα τα ελληνικά πάντα μιλάω. Ναι. Σεμέδο ναι. Και ο στο Σεμέδο. Και πήρε και το Σιαμπάνι, τον Μπάουκ. Ο Σιαμπάνης. Ο οποίος δεν ξέρουν τώρα που θα το συνδανικό. Γιατί Σιαμπάνη, έπαιξε τρία μάτσα και έκανε 7 γέλες. Ναι. Άμα τον κάνεις τεστ στα IQ. Τα λέγαμε Κωνσταντίνε ναι. Εμείς. Τα ναι. Λέγαμε, δεν τα λέγαμε. Ναι. Εδώ δεν ήμασταν. Ναι, αλλά όταν τον είχε Αϊτόπουλο τον έλεγε. Όχι, δεν τον έλεγα και ποτέ. Τι ωραίες εκτινάξεις. Και από μένα δεν άκουσα. Θυμάμαι τον Ζαΐρη. Α, δεν ξέρω Ζαΐρη. Τι γκολκίπερ, τι εκτίναξη, τι κάτω από τα δοκάρια, τι. Εγώ τον είδα σε ένα ταξίδι που ήμουν μαζί με την Αποστολή. Κατάλαβα πολλά. Δεν χρειάζεται. Τον είδα. Γιατί το πε τότε όμω το ταξίδι. Μετά το λεφτό. Όταν το είπα μου λε όμω θα φύγει το καλοκαίρι αυτό το λε. Πάλι βρήκε κάτι να με πει. Πάλι, δεν. Άμα το δει ναι. Σαν τον Βραζιλιάνο τον Ουάρντα, ναι. Όταν ήταν στον πάγκο δεν το έβγαλε προς τα έξω ότι κυνηγούσε τα κοριτσάκια. Άντε πάλι. Ναι. Ο Ουάρντα κυνηγάει τα κοριτσάκια από τότε που γεννήθηκε. Ναι. Μόλις τέλειο το διώξε τον Ουάρντα, έγινε ο Ουάρντα κυνηγάει τα κοριτσάκια. Έρχεται ο Ουάρντα τώρα. Ναι. Έρχεται. Τώρα τι καλός έγινε τώρα. Δεν κυνηγάει τα κοριτσάκια τώρα. Για μένα ο Ουάρντα δεν ήταν ποτέ καλός. Μόνο ναι. Όταν τον πήρε και σου έχει ταλέντο ποδοσφαιρικό. Άμα μείνει τι κυνηγάει τα μιλφάκια τώρα. Δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Τελείωσε η αδειά του. Τελείωσε και μια που το ανέφερες. Μάλιστα. Μεγάλο τελικό στο Κόπα Αφρικα. Ναι. Η μεγάλη Σενεγάλη που την προτείναμε ναι. Να το πάρει κιόλας. Μαζί με την μεγάλη Αλγερία του Μαχρές που σκόραρε χθες το 96. Η Αίγυπτο τι έκανε. Η Αίγυπτος πήρε φούντο από νωρίς. Την πέταξε έξω Νότιας Αφρικής. Όχι, θα την αφήσει. Από τους 8 πετάχτηκε έξω. Η κροκόδηλη εκεί πέρα. Ναι, ναι, τους πέταξαν έξω. Τι άλλα θέματα έχει σήμερα. Στον Άρη δεν έχει άλλα θέματα. Με τον Ιμπάνιες. Τέρμα πήρανε στον Άρη, τέρμα. Έχουν τον Έμαν. Τον Πιτσιρίκο, τον 20χρονο. 20χρονο τερματοφύλακα. Έχουν, μπορεί ναι. Να βγει αυτό, δεν ξέρουμε. Ο ναι. Άλλος ο τερματοφύλακας που βαρύ. Ο Κουέστα. Δεν σα αρέσει και αυτό πέρσι τον αποθέωνε. Τώρα τι. Α, κοίταξε, πέρσι ήταν πέρσι. Α, άλλο πέρσι, άλλο φέτος. Φέτος είναι φέτος. Εγώ πέρσι μπορεί να έκανα 50% ακροματικό και αυτό θα κάνω 5. Άσε, τι θα λέει ο άνθρωπος. Πέρσι με έκανε. Ναι, ναι. Θα λέει φέτος δεν με κάνει. Γιατί κάλεσε κάτι στο γραφείο, έμαθα. Ναι. Έτσι. Εμάς δεν μας κάλεσε πάντως. Πέρσι κάνανε, φέτος δεν κάνει λέει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ φέτος μπορεί να μην κάνω. Ναι, ναι. Θα με φωνάξει, θα πει πέρσι έκανε. Και ο Κουέστα. Ναι. Βαρύς. Βαρύς. Έχουμε σήμερα. Το λέω εγώ. Ναι, είναι βαρύς. Θα έχετε θέματα. Βαρύς. Ποιοι εμείς, θα έχουμε θέματα. Οι Αριανοί. Του Αριανού είναι εσύ τι, να χάσει τα χέρια σε μαχανή. Εγώ δεν θα πετάω χαρτά ετώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαντάτα πάντως για τον Άρη, για τον Γιουνές. Ο οποίος χτύπησε, πέσει θλά στο δικέφαλο ή απλή διάταση. Θα μάθουμε τι από τα δύο είναι για να ξέρει ο Άρης εάν θα τον έχει ο Γιουνές. Με τους Κύπριους ή όχι. Ο Γιουνές. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Ο Γιουνές αυτή τη στιγμή πριν μου πίσω, γιατί θα έρθει ο ποταμός και θα μας παρασύρει τώρα, πριν πίσω οτιδήποτε, δεν είναι έτοιμος ο. Πώς λένε το. Αυτό που πήραμε το Ολυμπιακό, πώς λένε το θηρίο του Νιγηριανό. Έλα ρε, έφαγα σκάλωμα τώρα. Τον Μπράουν, ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε, ναι. Δεν πατάει ακόμα καλά. Ο άνθρωπος είχε να παίξει κανένα χρόνο γι' αυτός. Ναι. Δεν λέω ότι δεν θα πατήσει. Ο Γιουνές μάλλον πιο έτοιμος φαινόταν. Και στα μάτς με τους Κύπριους τώρα θα χρειαστεί κάποιος. Θα σου δώσει μια πρόβλεψη. Έδωσε πρόβλεψη, ναι. Θα πανηγυρίζουν οι Κύπροι. Μία Αυγούστου. Μία Αυγούστου θα πανηγυρίζουν οι Κύπροι. Ναι, ναι. Κάμια τριάρα θα βάλει. Έδωσε κανένα καλό νέο. Θα αποκλειστεί ο ένας, θα αποκλειστεί ο άλλος. Ολυμπιακός είδα πλυζέν χθες. Σφιχτός είναι. Ποιος, Ολυμπιακός. Είδα πλυζέν 90 λεπτάκια. Τρέχουν ακατάβαστα. Αφρόντιζε. Πλάνο, ρυθμό, ναι. Παιχνίδι, φυσική κατάσταση. Δεμένη ομάδα ίδιος προπονητής. Ας του δώσει τον ναι. Αλογοσκούφι να παίξει, ρε. Ο Μαρινάκης να πούμε. Ας του δώσει την. Εγώ θα τώρα να εγώ το λέω από τώρα σήμερα. Πόσο, τώρα, ναι. Πόσο έχει σήμερα 15 πλυζέν Ολυμπιακός παίζω άσο. 2.40. Ναι. Καλά, εσύ τι θα παίξει. Αφού η απόδοση καλή, τι θα παίξω, φίλε. Over παίζει. Και over θα παίξουν γιατί μπορεί να το βάλει. 4-6 γκολ παίζει. Αυτά over 3,5 παίζει. 3-1. Οριακά. 2-1-3-1 το γιατί θα φάει γκολ αυτή πίσω. Ναι. Αν τον Ολυμπιακό θα του βάλει ένα γκολ. Έχει ποιότητα μπροστά ο Ολυμπιακό. Αλλά βλέπω άσο. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ευρώπη καμιά μεταγραφή είχαμε καμιά καλή. Ευρώπη είχαμε. Ρε, τι, τον Κρισμάν είχαμε. Τον Κρισμάν. Ναι, ο Κρισμάν. Δεν σ' αρέσει και ο Κρισμάν. Ο Κρισμάν μ' αρέσει, θα απελευθερωθεί. Τώρα να το δω όμω γιατί έλεγε κάτι περίεργα για το Μέση όταν ήταν εκτό. Έλεγε ο Μέση και κάνει και ράνει. Δεν έλεγε πολύ καλά λόγια για το Μέση. Τώρα, μα πα από την τύρια και του κοιτάξει τα μάτια, γιατί δεν τον πει το Μέση που κόβει και ράβει και σε αποδητήρια.
Για σκέψτε το λίγο. Να προσέχεις τι λες. Να προσέχεις τι λες. Θα τα θυμάται, λες ο Λεωνίδας. Και για μας λέγανε διάφοροι ναι. Ραδιόφωνα μας βρίζανε. Ναι. Και τώρα παρακαλά τον Ανδρό να γυρίσει. Αλλά. Αλλά ο Ραπτόπουλος λέει, κύριε Παύλο. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα γίνεται, τώρα ναι. Γιατί αυτοί μας βρίζανε. Μας βρίζανε. Να προσέχουμε τι λέμε γενικότερα. Θες να χαλάσουμε την ομάδα τώρα. Τώρα. Τι βαγά σα είσαι. Είμαι ναι. Καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Αξιοκρατικότατος. Μια που με πήγε τώρα στην Ευρώπη, γιατί ο Άρης δεν έχει άλλα μαντάτα. Περιμένουμε, είπαμε τον Ιμπάνιο. Ο μεγάλος Μανολάς. Ο Πεχταράς. Πήγε Νάπολη αυτός. Εντάξει, είναι παλιά μεταγραφή. Πεχτάρα. Σ' αρέσει, Τι δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, η Νάπολη έδωσε 36 εκατομμύρια για να τον πάρει. Τι, άδικα τα έδωσε. Πρόσεξε. Και η Manchester United, αυτή η θελή τη Manchester που από τότε που έφυγε ο Σερ Άλεξ κοιμούνται ορθή, έδωσαν 80 για να πάρουν τον Μαγκουάιρ. Αυτό είναι. Δηλαδή να τρελαίνεσαι τώρα. Ο Μανολάς, κοίταξε. Ο Μανολάς 36, ο Μαγκουάιρ 80. Αυτοί ίσως δεν τον πήρανε γιατί ο Μανολάς δεν κατεβάζει και την μπάλα σωστά. Ενώ ο Μαγκουάιρ την κατεβάζει με τρέλα, α πούμε. Αλλά ο Μανολάς. 75 είναι... εκατομμύρια λίρες. Ο Μανολάς είναι ό,τι καλύτερο πέρασε πανελληνίως. Στη θέση του στόπερ στην Ελλάδα. Από ναι. τη δεκαετία του 50, 60, 70. Καλύτερο και από τον θειό του. Τι θειό στην Ακλάστη. Γιατί έβαζε και ο θειό του. Έκανε... έκανε διεθνή καριέρα ο θειό. Καλύτερο και από τον Άντζα. Ποιο Άντζα. Εγώ τον Άντζα τον έχω ψηλά ποδοσφαιρικά. Εσύ δεν ξέρω αν μπορεί να τον έχει για άλλα θέματα να σχολιάζουμε. Ο Άντζα μπορεί να πάει σε μια κόμενα με ένα λουλουδάκι. Δεν ξέρω τι κάνει. Σε αγαπάω γιατί πει κόμενα δεν σε θέλω. Και να πάει. Και να πάει και να μην παίξει καλά. Στο γήπεδο ήταν πολύ καλό. Α τον Άντζα τώρα. Στο γήπεδο ήταν καλό. Καλύτερο και από τον Αβραάμ στα καλύτερά του. Ο Αβραάμ. Ναι. Κρύο το παιδί. Σκυλί όμω στα καλύτερά του. Τι Αβραάμ. Τώρα Αβραάμ. Μην κοιτά που. Με Αβραάμ θα ξεκινήσει. Βασικό τώρα ο Ολυμπιακό. Τι Αβραάμ. Με Αβραάμ θα παίξει τώρα. Άμα παίξει με Αβραάμ. Με την Πλιζέν. Να δεν έχει άλλο. Είναι αυτοκτονούμενο, φίλε. Μα δεν έχει άλλο. Άσε με καημένε τώρα με τον Αβραάμ και τον Κάτσε. Κάτι συσέδε αυτή θα γίνουν αργά. Άσε με καημένε τώρα με τον Αβραάμ τώρα. Πρόσεξε τώρα γιατί μια φορά. Με τον γουρλωμάτι τον Αβραάμ τώρα τον Ασχημάντρα. Άκουσε με λίγο. Για κάνω προποτζίδικο είναι άσε με καημένε λοιπόν, τώρα. Σισέ σε Σενεγάλη. Άκουσε με λίγο για να σου δώσω καταλάβει. Για πες τους γάβρους. Σισέ σε Σενεγάλη. Σενεγάλη. Πήρα ένα 19χρονο πιτσιρίκι. Πάει που... μικρός. Ναι. Βούκοβιτς θλάση. Ο Βούκοβιτς. Ναι. Ο Βούκοβιτς είναι μαζί με τον Γιουνές. Ναι. Να τους πάρει στην παραλία της επανομής και να μην τους σερβίρουν ούτε γρανίτα. Πρόσεχα, για τη θάλασσα είναι αυτή. Σου εξηγώ γιατί θα παίξει και ο Γιουνές και ο Βούκοβιτς τώρα. Σε Μέδο θα παίξει ο ένας ο στόπερ. Καλός. Μεριά είναι κάτω, θα παίξει μικρό τελικό την Δετάρτη. Καλούτσικο. Παρασκευή θα γυρίσει, δεν πρόκειται να το βάλει. Καλούτσικο ναι. Ο Μεριά. Μπανανά και αυτό ήταν κάτω, μάθα να του δώσει καμιά Τουρκία αυτό. Μπανανά μαύρο είναι. Ναι. Τι θα τον κάνει το μαύρο. Και ο Μπα μαύρο και αυτό τον έχουν εδώ πέρα, αυτό κάνει πέναντι. Άρα παίζει Αβραάμ σε Μέδο, αυτή ήταν η στόπερ. Αβραάμ, ναι. Η κατάντια σα είναι εκεί κάτω. Να πάρει Νέα Δημοκρατία τα σκύπτρα. Ο χοντρό να έχει ξεφουσκώσει και εσύ να παίζει με σέντερ μπακ τον Αβραάμ. Γαβρε ξύπνα! Στα 35! Ξύπνα! Ξύπνα, γαβρε! Ήρθε η Νέα Δημοκρατία για τον χοντρό. Εσύ τι! Αβραάμ! 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 Μα. Όχι, τώρα έχει χώσιμο όμω. Λοιπόν, μα έπρεξε ο Κωστή με την προετοιμασία του Ερέρα και την αγύμναστη ομάδα. Τώρα για το φλαράκι του Παντελίδη δεν μα λέει κάτι. Όπα. Όπα, κριτική ωραιότατη! Τι φιλαράκι Παντελή, δεν κατάλαβα. Εσύ... Λέει για την προετοιμασία πέρσι που Ερέρα ξεφώνησε. Ερέρα θα παίζατε διαβάθμιση. Τώρα με τον Παντελίδη που τρώει το ένα τάλερο μετά το άλλο 5-3-3, γιατί δεν λες τίποτα λέει. Αριανός είναι αυτός το λέει, να ξέρεις. Ναι, είναι αριανός. Τι μεταγράφες κάνατε. Ο Άρης φέτος. Ναι. Πήρε Ντουάρτε, πήρε Ντικινί, Μπράουν, πήρε Σούτγκρεν. Θέλει κλωτσιές ο προπονητής που δέχτηκε να έρθουν όλα τα soft, τα half και να του φύγει ο σιώπης. Soft. Οχτάρια. Ναι. Άντε μάθε μπάλα, γκαλάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο. Γκαλάκι τον έκανε, και τον παγάσα. Τον έκανε γκαλάκι τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε ότι ήρθε η νέα Q και ήρθε να κάνει τα απλά αυτονόητα. Αυτονόητο δεν είναι να θες στην επικοινωνία σου να κερδίζεις και εσύ και οι φίλοι σου. Είναι. Τότε γίνε Q και κάνε το κον. Για κάθε φίλο σου που φέρνεις στην Q κερδίζεις 12 GB και εσύ και αυτός. Και αν φέρεις και άλλον, κερδίζει και άλλα 12 GB και πάει λέγοντας. Τι περιμένετε λοιπόν, ξεκινήστε τα κονέ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.myq.gr. Επιστρέφουμε με μηνύματα, επιστρέφουμε πρωτοσέλιδα, επιστρέφουμε με Ηρακλή. Όλα αυτά μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη και το αθλητικό πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά το break, rap and cool, δεύτερο μέρος. Γυρνάς από Χαλκιδική, έχεις κάνει τα μπανάκια σου και έχει ανοίξει και η όρεξη σινάμα και σου λέει δικιά σου, δεν πάμε και κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο και λες, όχι κοριτσάρα μου, άραξε στα κεβικά σου, πάμε Μακεδονίτικο στο Λατεράς. Το εστιατόριο του Ρίτζεσι πρωτοτυπεί και φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του τη μακεδονίτικη κουζίνα. Όλα τα ωραία νόσημα πιάτα των γιαγιάδων μας. Από Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Δράμα, Χαλκιδική
Και μην ξεχνάτε ότι τρώμε απεριόριστα και μπορούμε να δοκιμάσουμε όλα τα πιάτα. Και επίσης και να με και ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή ανεψυκτικό. Το εστιατόριο είναι ανοιχτό κάθε μέρα και όπως είπαμε θα τρώμε αλλά μακεδονίτικα όλο τον Ιούλιο. Μετρόπολης ακούτε, δεύτερη ωρίτσα, καλημέρα στον κόσμο. Να, ο Άλκης λέει γκρινιάζει και λέει πως είναι ο... Όπως είναι ο Άγιαξ, λέει φέτος, τον περνάει Παοκάρα με δύο χαφάρες. Πού θα τις βρεις τις χαφάρες όμως, ρε Άλκη? Εδώ ένα δεν πήραμε ακόμα. Financial fair play. Να, θα το διαβάσεις. Πρώτη σελίδα τώρα μέσα στη βδομάδα. Μέσα εβδομάδα. Τα λέει πρώτος εδώ. Εδώ σκάντα νέα. Λοιπόν, να πάμε λίγο Ηρακλή και μετά πρωτοσέλιδα γιατί έχει θέμα ο Ηρακλής. Όχι. Πρέπει να πάμε λίγο Ηρακλή γιατί άκου τι γίνεται τώρα. Σε παρακαλώ. Άκου. Να χαρίζει, ρε Κωνσταντίνε. Γιατί να χαρώ, ρε Κωνσταντίνε. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα στο Ηρακλή. Λοιπόν. Ο Ηρακλής θέλει να επαναφέρει το αφημί του Ρέμου. Εκεί καταλήγουνε. Ο Ρέμο το ρωτήσατε. Τι το Ρέμο το ρωτήσα. Ο Ρέμος έχει πληρώσει όλα τα χρέη προς το δημόσιο. Ναι. Υπάρχουν κάποια χρέη προς τρίτους. Να το ξαναχρεώσω. Το αρχικό, το original αφημί του Ηρακλή. Έχετε χαζέψει, ρε. Δηλαδή είμαι εγώ ο Ρέμος. Ναι. Έχω πληρώσει τα μαλλιά που δεν έχω. Ναι. Και θα το ξεχρεώνω σε αυτό το δημόσιο. Ηρακλής είναι. Πάρτε το, θα πει ο Ρέμος. Τι θα το κάνει ο Ρέμος το αφημί. Το έχει το κονδυζό στο σπίτι του. Το αφημί του Ηρακλή. Ναι, να το ξαναχρεώσουν. Εντάξει, θα υπογράψει και θα πει τελείωσε εγώ τις υποχρεώσεις μου, γεια σας, πάρτε το, καθαρό, clean, τελείωσε. Τι, για να το λένε, ζούμε νυφούλα να σου λέει ρε φίλε, εσύ το χρέωσες το αφημί, εσύ το πήγες στα ύψη, τι να κάνουμε τώρα. Αυτός, εντάξει, παρέλαβε. Οι κακοί σύμβουλοι το χρέωσαν, παρέλαβε. Για μένα. Οι κακοί σύμβουλοι του το χρέωσαν για μένα το Ρέμο. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Τι είναι ο Ρέμος, καλός άνθρωπος που θα πει πάρε η Ηρακλή του αφημί. Να πεμπλακεί γι' αυτό τελείωσε. Ποιος θα μιλήσει με τον Ρέμο. Κάποιος θα βρεθεί εκεί από το Σίγμα. Ποιος θα μιλήσει από το Γάμα Σίγμα. Ποιος θα τολμήσει. Ποιος θα πάει το Ρέμο που δεν έλεγε νυφούλα θα σε δούμε. Εντάξει, άσε τώρα την νυφούλα. Το θέμα είναι ότι. Τι άσε τώρα την νυφούλα. Το βγάλαν γκέι, το βγάλαν χιλιαδιό. Χιλιαδιό το βγάλαν. Εντάξει, πάνω στην πίκρα ο παδό θα πει χιλιαδιό. Τι να κάνω. Τι να το δώσω τώρα τον παδό, τζάμπα το αφημί. Καλά, έχετε. Στη Θεσσαλονίκη χαζίστε. Τι θε να μην το δώσω. Έχετε χαζέψει. Και τι να το κάνει το αφημί, ρε Σιμώνα. Το έχει εκεί αυτό. Τι να το έχει. Κορνίζα στο σπίτι πάνω το τζάμπα. Τζάμπα το δώσει. Περιμένα να μην την νέο τη εποχή, θα πει πάρτο. Το 10 από αυτά που έβαλα. Ναι, και πάρτο. Α, δηλαδή λε τώρα. Δεν κατάλαβα. Εγώ σα το πήρα, το καθάρισα, το έκανα τσιτσιλόνι. Πόσο το θέλετε, πολλά παραμύθια. Πολλά παραμύθια με τον Αχιλέα βλέπεις και πολλές ταινίες ελληνικές. Ξένες λέμε, με την Τζέννη. Τι, με την Τζέννη. Με την Τζέννη ταινιούλες σειρές και με τον Αχιλέα παραμύθια. Αυτό. Εντάξει, να πολλά βλέπεις. Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει περιμένει την Τετάρτη λέει, να δει τι θα γίνει με τον Αυγενάκη. Μήπως και Αυγενάκη. Καταφέρει ο υπουργός πλέον πολιτικό. Να κάνει τι Αυγενάκη. Να μπορέσει να κάνει ομάδες 14 ώστε να μπει τουλάχιστον Super League 2. Πού να πει, τι στη δεύτερη κατηγορία. Β' εθνική. Ναι. Χρεωμένο. Με το αφημί του Ρέμου που δεν είναι χρεωμένο. Με το αφημί του Ρέμου. Ναι. Εσύ... Που έχει μόνο χρέη προς τρίτους. Πολύ ταινία βλέπετε. Γιατί πολύ ταινία ρε. Εσύ κάτι πρέπει να κάνει δηλαδή ο Ηρακλής. Δεν κατάλαβα. Τι πολύ ταινία. Κάνει. Άσε που στον Ηρακλή θέλουν την απόλυτη δικαίωση και να επιστρέψουν και στο Super League 1. Αυτό το βλέπω λίγο να μην πραγματοποιείται γιατί έχουν γίνει κλήρωση. Πόσο κόσμο έχει ο Ηρακλής. Έχει αρκετό. Ποιο αρκετό κόσμο. Αρκετό κόσμο. Τώρα μην πούμε σε αριθμολογία. Δηλαδή στη... ναι. Βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Ένα ποσοστό μπορεί να τη βοηθήσει. Δεν βοήθησε, λες. Όλοι οι κομμουνιστές εκεί στα πανεπιστήμια. Ναι. Σκυνηγάει τώρα. Τώρα θα πάει το άσυλο όμως. Τώρα Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία τέρμα λέει το άσυλο. Άρα νέα Δημοκρατία και αυτό δεν ψήφισε. Δεν έχει. Δεν ψήφισε. Πάει το άσυλο τώρα. Πάει το άσυλο. Ναι. Άσερε τον Ηράκλη. Πάνε σε κάποια ομάδα τώρα. Τι θες να πάμε. Α, παράταμε. Πάνε Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ενώ στο Παναθηναϊκό γίνεται χαμό. Πάνε στην ΑΕΚ εκεί πέρα. Τον Ηράκλη τώρα. Το αφημί τώρα. Δεν σ' αρέσει ο Ηράκλη. Άιντε φύγει από εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Καταρχά βγήκε ένα ο Τζόκερ χθε για του φίλου που ρωτάνε. Φαγώθηκαν. Ένα το πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Μια χαρά. Τόλισε το θέμα του. Δεν έλυσε τίποτα. Τι δεν έλυσε. Δεν κυνηγάνε οι Ρώσοι, οι Αλβανοί. Σιγά με το. Δηλαδή κάτσε κερδίζει τον Τζόκερ, θα πει και άμα κέρδισε Τζόκερ. Θα το ρουφιανέψει ο. Έπτω άμα δεν το πει σε κανένα τελείωσε. Πώ θα τα πάρει τα λεφτά. Θα στείλει ο δικηγόρο. Ο δικηγόρο δεν το ξέρει. Εντάξει, ο δικηγόρο θα το βάλει σε ρήτρα εμπιστευτικότητα. Ναι, δεν το πει στην κόμενά του το βράδυ ο δικηγόρο. Την κόμενα δεν το πει στην γειτόνια. Θα δεν το πει στην ωραία. Θα στείλει κάποιον δικό σου, ρε παιδί μου. Ο δικό μου δεν το ξέρει, δεν ζητάει. Άμα του δώσει 100.000 του πει αυτά και βουλώνει στο στόμα σου. Δεν βουλώνει τίποτα. Πού τα βρει 100.000, μην το πει πουθενά. Δεν τα κερδίζει, φίλε. Πα τα 5,5 από τα 6 τα πα στην Ελβετία και τελείω ιστορία. Τα κλείνει εκεί και τα άλλα κάνει δουλειά. Κάρτονται με τα όπλα, σε κυνηγάνε, θα σε κλέβουν, θα σε κάνουν. Α μην κερδίσω τον τζόκερ, να αρχίσουν να κλαίω μα κερδίσω. Μα μου λε έλυσε το πρόβλημά του. Δεν τόλισε. Πώ άμα τον κυνηγάνε. Ποιοι να τον κυνηγάνε. Αυτοί που θα τον κλέψουν. Θα έρθουν αυτοί να τον κλέψουν. Που πήγαν να σου πω πάρε 100.000 και σηκωθεί. Α, έτσι είναι. Τι, θα πω κύριε Κλέφτη. Ναι. Κύριε Κλέφτη, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Ναι. Ωραία, πάρε 100.000 και φύγει. Θα το χαρτζηλικώσω τον Κλέφτη. Άμα αρχίσουμε έτσι οι κουλιάδε. Τελειώσαμε. Θα έρχονται όλοι οι κλέφτε στην σύζυγουρα. Θα έρχονται να κόβουν μισθό, έτσι. Όλοι οι κλέφτε θα χτυπούν κουδούνι. Κουδούνι θα χτυπούν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάει σε ένα αστυνομικό. Πει πώ θα θέλει. Να βγάλω μια νόμιμη οπλοφορία. Να έχει μπαζούκα μέσα στο σπίτι. Αυτό μόνο. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα να δούμε τι γίνεται και στα
Αθήνα, ναι, στον ναι, τύπο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι, ναι. Πρώτο θέμα Sport Time στην πίεση. Και μου δείχνει το Σπανούλι και το Μιλουτίνο. Ο Σπανούλι αυτό ο φαλακρό άσχημο με τον Μπούση είναι. Έξι παιδιά, πώ έχει. Δεν πανάει και εδώ, ναι. Άσχημο. Γιατί άσχημο, μια γιατί χαρά. Είναι. Μουρή είναι αυτή τώρα. Γιατί σε, επειδή δεν είναι ξανθό και γαλαζομάτζα, με τρελάζει. Μια χαρά, Ρένο, πώ είναι. Εγώ το βράδυ είμαι εδώ στο δρόμο. Εσύ το βράδυ. Καλημέρα, δε, καληνύχτα δεν καλή το πει. Από το άλλο πεζοδρόμιο. Έχει προβλήματα πολλά Ολυμπιακό και στο μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά διαφέρει κάτω πολύ κόσμο. Ένα κάρο λεφτά έχουν, α πάνε να πληρώσουν. Διαφωνία Σπανούλη Ολυμπιακού. Δεν μπορούν να κρατήσουν το Μιλουτίνο που το θέλει Τσεσεκά. Έχουν θέμα στο Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ολυμπιακό στην κατηγορία. Α2. Στην Α2 θα παίξει ο Σπανούλη. Όχι, ο Σπανούλη θα παίζει μόνο Ευρωλίγκα. Στην Α2 ποιο θα παίζει. Θα φτιάξουν άλλοι. Δύο Ολυμπιακού θα έχει. Δύο Ολυμπιακού. Α, πάνε από εδώ ρε φυσικό φίλο. Λοιπόν, πάμε. Δεν σ' άρεσε. Α, με το Σπανούλη. Δεν πουλάει δηλαδή. Τα μούτρα του πρωί-πρωί Δευτεριά και βλέπω το Σπανούλη τη μούρη να πει. Γιατί δεν το γουστάρει. Α, μούτρα. Πε μου λίγο τώρα. Δεν τον πάω. Δεν τον πάω. Το κατάλαβα εγώ δεν τον πα. Τένισι δεστέ. Όχι. 5 ώρες παίζανε. 5 ώρες θα δω τένις. 5 ώρες δηλαδή. Πόσο τεμπέλης μπορεί να είμαι να κάνω 5 ώρες. Να είσαι ρε φίλε, να έχεις καμιά γκόμενα, έτσι. Ναι. Και παντρεμένος και να λες στη γυναίκα μωρό μου, φεύγω πάω να δω το τένις. Ναι. Έτσι. Και να περιμένει η γκόμενα σου λέει, η γυναίκα τι έγινε, πέρασε μία ώρα, πέρασαν 2 ώρες, πέρασαν 3 ώρες, πέρασαν 4 ώρες, 5 ώρες και είσαι καλυμμένος από τη γυναίκα. Εσύ για να ξενοπηδείξεις πάλι στη γλέση Τζέννη θέλω να πω τένις. Τένις να πάω να δω. 5 ώρες ρε φίλε. Πάλι σε άλλη εφημερίδα. Παίζει ο Φέντερερ με τον τέτοιο να πέφτει. Πάλι ρε κουλιάνε, ας το τένις. Τώρα. Γιατί δεν γουστάρεις και το τένις. Δεν μ' αρέσει. Ούτε το τένις. Όχι. Τι σ' αρέσει ρε γόρι μου. Μπάλα. Box. Αφού κράζει και την μπάλα τόση ώρα. Εκεί άμα θα μου φέρει το μίση, θα κάνω, θα διαμαρτυρηθώ. Τι. Sport day. Και το Βαλμπουενά αντιφορτούνι, θα διαμαρτυρηθώ. Ναι. Τι. Θα του χαρίσω δηλαδή. Για γραφείο τύπου. Όχι, του κράζουμε. Πάω και του Ολυμπιακού. Είμαι. Κράζουμε κοντά. Με δώσαν καμιά είδηση. Όπα. Πρέπει από εκεί πέρα. Κράζουμε όλο τον κόσμο. Άμα, γιατί. Αλλά. Άμα, γιατί, γιατί. Αλλά. Θα φέρει παιχταρά. Ποιο. Ο Πάο και ο Ολυμπιακό. Μπορεί να φέρουν πιο μετά. Έφερε το στόχ, μίλησα. Όχι, δεν μίλησε. Έφερε τον Λαράμπι, δεν μίλησε. Μίλησα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ κλείνει τον Ολιβέρα σε πολύ καλό δρόμο και του Βέρντε. Ποιον Ολιβέρα θα κλείσει. Τον Έλσον Ολιβέρα, αυτό τον Πορτογάλο που. Άλλο Ολιβέρα είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο. Τι θέση παίζει αυτό. Σέντερφορ. Σέντερφορ, τι έχει κάνει πέρσι. Τίποτα. Τίποτα. Σκούπιζε τα παπούτσια του Πούκι. Του Πούκι τα παπούτσια. Ναι, ναι, δηλαδή... καθάριζε και ο Πούκι έμπαινε μέσα, βάζε γκολ. Μάλιστα. Αυτό έκανε. Τέτοιο θα πάρει. Εντάξει, τι ηλικία έχει αυτός. Είναι καλή ηλικία. Ναι. 27 είναι. 27. Με άλλες προδιαγραφές. Βαρύ το βλέπω. Βαρύ είναι. Βαρύ το βλέπω. Είναι το βαρύ center for που λέμε. Ναι, περιοχάτος, ναι. Ναι. Περιοχάτος. Το Λιβάγια θα κάνει από πίσω το χαμάτι. Αυτό, αυτό. Με δύο χαφ. Με δύο χαφ. Εφού έτσι παίζει. Έλα, ρε, πάμε παρακάτω. Είπες για πάω και Ολυμπιακό ότι θα βγάζουν over. Με την ΑΕΚ να δεις πόσα over θα βγαίνουν. Δηλαδή ο Λιβάγια το χαμαλίκι και αυτό φόρ. Με την ΑΕΚ να δεις πόσα over και, θα βγαίνουν. Με το καρδό αυτό το πράγμα. Ένα σκάφτανο Σιμόε. Ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Σιμόε τώρα. Έλα ρε, πάτε χτίστε καμιά γιατσοφιά στην την μπάλα για μα. Ούτε ο Σιμόε αρέσει τώρα. Ο Σιμόε. Το κλατάρανε το. Πέρασε το κλάταρε. Το κλάταρε. Πριν δύο χρόνια ο Σιμόε μ' άρεσε. Ο επιχείρηση Πλιζέν, τι είδε ο Μάρτιν στην Τσεχία. Θα πάει να τα πει τι είδε ο Μάρτιν. Πριν το ουίσκι ο Μάρτιν το είδε. Δεν ξέρω πριν πιει. Το θέμα είναι το ότι μάτι του είναι λίγο ο Μάρτινς θα είδε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Mm. Η οποία είναι σίγουρα πιο καλοδουλεμένη και πιο δεμένη από τη δικιά του. Έχει φόρο όμως, έχει στόπερ ο Μάρτινς. Έκλεισε την τρύπα να πει. Πήρε, ναι, δεν έχει μπακ καλό. Πλάγιο μπακ αριστερό δεν έχει. Δεν καλό. Έχει πλέον τον άνθρωπο. Δεξιά που... το Ρωσίδη στη φαλάκρα του πιο μεγάλο καλά, δεν παίξει. Έχει ο Μάρ, είναι καλό. Εγώ για τον Ομάρ μ' ακούς να λέω κάτι. Δεν λέω κάτι για τον Ομάρ. Δεν λέω κάτι για τον Ομάρ, για τον Κούτρε. Καμαρά έχει, αυτό έχει. Ο Καμαρά δεν έχει. Θα δούμε τώρα. Ο Καμαρά δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο. Ήταν κάτω, κόπα Αφρικα τώρα. Α, και με μπουχαλάκι και με γκυγέρμετα. Μπουχαλάκι. Ναι, δεν σα μπουχαλάκι. Αργός είναι. Αργός είναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο αργούλη. Τι λίγο. Κάνει δουλίτσα. Κοίταξε στον Ολυμπιακό, όταν θα κρίνουμε του παίκτε, άμα πάει στον Ατρόμητο θα πούμε τι χαφάρα είναι ο μπουχαλάκι. Ναι, τον κρίνουμε με τον Ολυμπιακό ανάλογα του Μαρινάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ακριβώ. Πήρατε εκλογέ μέσα ιστορίε, το μπουχαλάκι στα καβ. Σήμερα θα δούμε την ΑΕΚ 7 η ώρα με την Ετάνη. Με την τρέτσι Βαλμπουενά θα έχει αντιφορτούνη με Νέα Δημοκρατία, χοντρέ! Χοντρέ! Μη, δεν τον αρέσει αυτό. Έχει πει ότι δεν μ' αρέσει. Για να μα κάνει μήνυση, ρε, εσύ, Κουλιανέ. Θα πάμε στο δικαστήριο. Ξέρετε, θα το κερδίσει το δικαστήριο. Θα πάω, κύριε πρόεδρε, να πω, τον είπα αυτόν τον άνθρωπο χοντρό. Ναι. Και θα με πει ο πρόεδρο. Ναι. Τι να σα πω, κύριε, φεύγετε. Απαλλάσσεστε από εδώ. Ναι, ναι, φύγετε. Λοιπόν, Σέγκεφελντ για τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό? Σέγκεφελντ. Ένα 28χρονο αμυντικό Ολλανδό που έμεινε ελεύθερο από την Melbourne City. Ωραία. Τι μεταγράφει. Τι κάνει αυτό. Εμεί μεγαλώσαμε τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε του Wembley, Παναθηναϊκό με τον Άγιαξ. Και τώρα πάει και περιμένει ελεύθερο από τη Melbourne City. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Καταλαβαίνω πολύ. Καταλαβαίνει την ψυχοσύνη του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό γκρινιάζω εγώ. Ναι, ο Παναθηναϊκός τι να γκρινιάξει, τι να κάνει. Έχει αλαφούζο, είναι μπλεγμένος.
Τώρα που ήρθε ναι. η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει τώρα. Ας κάνει το γήπεδο με τον ναι. Τράκη. Ναι. Και ας την πάρουν την. Αλλά μετά, μόλις γίνει έτσι, θα τρέχουν όλοι να πάρουν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Οι Βαρδινογιάννηδες να μείνουν τώρα πίσω γιατί θα πασοκτζίδες και Σιριζέοι. Ναι, ναι. Οι Βαρδινογιάννηδες. Ναι. Ας πάει ο Τράκης απάνω τώρα. Οι Βαρδινογιάννηδες πασοκο. Μυρίζουν να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ πάλεψε και πέτυχε, λέει, το μεγάλο ντάμπλ με Ολιβέιρα και Βερντέ. Καλοί παίκτες και αυτοί οι δύο. Έτσι το ξαναλέω. Εάν η ΑΕΚ τους πάρει και τους δύο. Α, δεν τους πήρε. Δεν τους πήρε ακόμα. Πρέπει να πληρώσει. Ναι, δεν τους πήρε. Τα κάρτα, τη χρυσή κάρτα. Κασκάρτ, δεν ξέρω. Κασκάρτ. Ναι, αν τους πάρει και τους δύο, ξεπερνάει τον Άρη για μένα πάλι. Δηλαδή βγαίνει εύκολα πάλι τρίτη. Αν πάρει και Βέρντε, αν πάρει και τον Νέλσον. Ανεβαίνει επίπεδο και θα προσπαθεί να συγκλίνει λίγο και πάω και Ολυμπιακό. Εάν τους πάρει και τους δύο αυτούς. Και οι δύο είναι καλοί παίκτες να ανεβάζουν επίπεδο. Εάν τους πάρει, το ξαναλέμε. Λοιπόν, δύο αμφίβολοι για την Πλιζέν. Ναι, χτύπησε ο Κμρέτσικ, ο σέντερφο της Πλιζέν. Θα μάθουμε σήμερα αν έχει πρόβλημα. Ένα θορυκτό, ένα τέρας, ένα κτίνος. Α, βόδαρος, ναι. Ένας βόδαρος χτύπησε. Θα δούμε αν θα παίξει. Και για ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Ναι. Κρίσιμες συναντήσεις του γραμμένου για εθνική και διαιτησία. Τελειώνει τον Αναστασιάδη, μιλάει με Λάκοβιτς για Περέιρα. Ποιος τα κάνει αυτά. Λέει το ρεπορτάζ της live ποιος σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Ποιος τα κάνει αυτά. Ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος για να μιλήσει θέλει ειδικό. Πώς το λένε. Φουλ έξτρα μπαταρία. Τι θέλει να βάλουμε. Ντούρασελ, τι να του βάλουμε. Τι είναι αυτέ που βάζουν στα παιδιά δίπλα ειδικών συνθήκων. Πώς ναι, λένε. Ναι, τέλος. Παράλληλη στήριξη. Ναι, τι να μιλήσει ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος καλός άνθρωπος. Ουσιαστικά μας δίνει σήμερα η live την είδηση μέσω του ρεπόρτερ του Λιβανιός, κύριος Λιβανιός εδώ πέρα, ότι τελειώνει τον Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδη τελειώσει εδώ και ένα μήνα. Τώρα τον τελειώνει. Τι ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω τώρα. Σερσερίδες, βάλετε τον Αναστασιάδη προπονητή στην εθνική. Σερσερίδες, παοξίδες. Και ο άλλος που είχε. Ο άλλος που είχαμε, ξέρεις που είναι τώρα. Ποιος είχατε. Ποιον είχαμε τώρα. Ελληνά. Όχι, τον Γερμανό, τον Κοκοβιό που καθόταν σαν δεν κουνιότανε. Πού είναι. Πώς το λέγαμε, ρε. Δεν θυμάμαι, ένα φλόρο, ναι. Ναι, προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ. Στην ΚΑΠΑ 19. Αυτόν είχαμε για την εθνική Ελλάδος. Αυτά σας αξίζουν. Αυτά μας αξίζουν. Τον Αναστασιάδη. Εμείς που είχαμε τον Σάντος, έτσι. Και τον Ρεχάγκελ. Αυτό. Και πήραμε για να μας ανεβάσει. Αυτά σας αξίζουν, ρε. Προπονητή της ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ. Και τον Άγγελο με τον Θεό. Και τον Τερζή βοηθό τερματοφυλάκι. Αυτά σας αξίζουν. Φως. Ο κλήρος πέσε ο Βαλμπουένα. Νάτος. Από την πρώτη μέρα όμως το τσακώσαμε εμείς, Άρε κληρονόμη του Νικολαίδη. Γαλλικό κλειδί. Άρε φαΐ. Πρόσεξε. Άρε φαΐ μασημένο που φάγατε. Ναι, τι. Γαλλικό κλειδί. Γαλλικό κλειδί. Γαλλικό κλειδί. Ο 35ης αντιφορτούνης. Ναι. Φαντάσου τώρα τι. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Παπάδες, ο κανένας Βαλμπουένα σε κάνει. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Τι δείχνει. Ότι το φορτούνι που το λέγανε παιχταρά. Παίκτης μέτριος ήταν και τον κάνανε παιχταρά. Για Ελλάδα είναι top. Τι για Ελλάδα. Για Ελλάδα είναι μέσους 5 καλύτερους. Ναι, δεν λέω εγώ. Ναι. Δεν είπα για έξω. Ναι. Δεν είπα την ηγέτη, αλλά για Ελλάδα βάλε είναι τον άλογο σκούφι δεν κάνει, ρε. Βάλε την τώρα. Σα δουλεύει ο Μαρινάκης Γαύρη! Βούτυρο στο ψωμάκι! Ήθελε τη Νέα Δημοκρατία για να καθαρίσει να πούμε την πουγάδα! Και να κάνει ουφ! Και σένα τώρα σε φέρνει τον Μπαλμπονιά 40 χρονών να τον πιάσει θλάσσι! Άντα τον έκανε! Τον Οκτώβριο του πήγε να πει στο τρίτο σκαφ! Oh. Στο τρίτο σπριντ έφυγε! Oh. Σύμπημα στη φτέρνα! Πάει ο Μπαλμπονιά! Πάει λοιπόν! Άρε φουκαράδες Ολυμπιακοί! Το παλεύει και ο Γιασαγκαρέλη! Ποιος? Καλά, τι περίμενε. Από την πρώτη μέρα, την επόμενη του Φορτούνη, διαβάσαμε τον προσέβη. Δεν ξέραμε τα. Και σου λέω. Δώσανε δεν χαρτάκι. Ναι, δεν δώσανε χαρτάκι στον Ισκάκια. Τώρα δίνανε χαρτάκια για να πούνε ότι είναι γαλλικό κλειδί. Λοιπόν. Τώρα θα πάρει και εσύ ένα χαρτάκι για το Financial Fair Play. Ναι. Και θα γεμίσουμε χαρτάκια ο δρόμο. Αλλά... Ο δρόμο, αλλά... ο δρόμο. Να μην το χάσουμε τον δρόμο. Ναι, να μην λοιπόν, χάσει κανένα δρόμο. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μα κόκκινο. Το Γρηγόρη. Ο Γρηγόρη είναι ο τσάλο αγαπημένο. Τι έκανε. Τι έκανε πάλι. Πήγε να φάει στη μαμά Τερέζα. Είχε καμιά, ώρα, είχε καμιά ώρα 20 άτομα, άτομα ναι. Πήγε μπροστά και έκανε τον εφοριακό. Ο Γρηγόρης ναι. Έκανε τέτοια πράγματα ψυχούλα αυτή. Και μάσησε να πούμε αυτός με την Τερέζα. Τι μάσησε. Καλό παιδί ήταν, ναι. Τέλεπο και τα λοιπά. Του είπε ότι εφοριακός. Αλλά δεν το σαπίσω στο ξύλο οι άλλοι από πίσω. Δεν. Δεν το σαπίσω στο ξύλο. Γιατί ρε Γρηγόρη. Θα μου φάει εμένα τη σειρά τώρα στο σαντουιτσάδι του άλλος και να πει είμαι εφοριακός. Ναι. Και εμένα τι με νοιάζει που είσαι εφοριακός. Τραβώ ένα μπερντάκι ναι. που είσαι εφοριακός και με τρως τη σειρά. Τέτοια κάνει ο φίλος ο κόκκινος. Έκανε τέτοια. Δεν το πιστεύω. Εσύ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Βέβαια για να το κάνει. Πήρε τη σειρά 15 προηγούμενο. Ναι, αλλά για να το κάνει. Και έκανε τον εφοριακό. Για να το κάνει όμως. Ναι. Τι είπε προηγουμένως. Α. Υπό επίρρεια αλκοόλ μπορεί να το έκανε. Υπό την επίρρεια. Το μάτι γυαλισμένο και τέτοια. Αλλιώς δεν το έκανε. Αυτό το Γρηγόρη εγώ έχω κάνει ξενύχτια μαζί. Παρότι μουστάρδα του. Την κάνω στη μούρη του. Πάει μουστάρδα όλοι. Σε καλούς ανθρώπους έλεγες. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Τι, ο κόκκινος τι λέει εκεί. Ναι, πατάνε γκάζι και παλιοί. Ποιοι παλιοί. Αυτοί που θα τα καταστήσουν το Φορτούνι.
Χαρτάκι πήρε. Δύο καινούργοι λε είναι δεκάδα. Βαλμπουενά, Σεμέδο. Ναι. Τρεις διεκδικούν λέει θέση στο αρχικό σχήμα. Για μεταγραφή αντιφορτούνι γράφουνε. Όχι. Άρε πήρατε χαρτάκι δεξιό. Ελαράμπι ο μεγάλο δολοφόνο. Δεξιό χαρτάκι πήρατε. Σανγκαρέ αυτό που παζάρευε και ο ΠΑΟΚ 2.800.000 είναι τα δεδομένα λέει για να τον πάρουν και αυτοί ναι. δεν τα χώνουν. Καλά, εσείς δεν τα χώνετε γιατί έχετε ναι. το fair play, θα μάθω. Financial. Πώς θέλετε το γραφείο τύπου. Αγιναδιώτης, πώς το λένε. Αρωνιάδης. Αρωνιάδης. Δεν είναι ακριβώς γραφείο τύπου αυτή τη στιγμή. Γιατί Αρωνιάδης, τι λέει εκεί με ένα φάξ εκεί. Ναι. Σέγκεφελτ και ναι. Νούνιες. Ναι, ναι. Αυτή είναι η παίκτη που θέλει ο Παναέκος. Πράσινη, είδες. Ασχολείται και με το ποδόσφαιρο η πράσινη. Λοιπόν. Και πάμε στο φίλο στον Ξίδη. Ο Ξίδης. Έρχεται φτιαγμένος. Ποιος? Ο Νέλσον Ολιβέιρα. Αυτό καλό θα πουλήσει. Στόχος είναι. Ναι, αλλά εδώ και ένα μήνα αυτόν τον έχουμε τώρα εδώ. Τον παζαρεύουμε εδώ. Νέλσον Ολιβέιρα να προπονηθεί με όλη την ομάδα τελειώνει και του Βέρντε. Αυτό είναι καλό. Πόσα λεπτά θέλουν αυτοί? Θέλουνε, εκατομμυριάκι θέλουνε. Θα σκοτώσει κανένα εργολάβο, κανένα. Δεν ξέρω. Τι πώς θα γίνει. Λοιπόν, Νέλσον Ολιβέιρα και Βέρντε. Το ξαναλέω, αν του πάρει και του δύο, η ΑΕΚ. Ανεβαίνει επίπεδο. Ανεβαίνει ένα έτσι, να είμαστε. Αλλά είναι να του πληρώσει για να του πάρει. Ναι, ανεβαίνει ένα επίπεδο. Ναι, και έχουμε βέβαια και μέτρο στην αποκάλυψη. Σήμερα μπείτε μέσα να διαβάσετε όλη αλήθεια για το διαζύγιο που δεν ήταν τόσο ξαφνικό. Ποιο? Του Πάουκ με τον Λουτσέσκου. Καλά, το είπαμε εδώ και ένα μήνα. Το έχουμε πει ότι κρατούσε χρόνια αυτή η κολόνια. Λοιπόν. Γιατί δεν τα λέγαμε τότε? Τα είπαμε εμεί. Τότε που μαλώναν τότε, γιατί δεν τα λέγαμε. Τον Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Γιατί δεν λέγαμε τον Μάιο, κύριε. Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να τα βρουν εφόσον δεν έφυγε. Τα ξέρει και δεν τα έλεγε. Εγώ όχι. Προσωπικά εγώ όχι. Τι με τον Γιωργάκη για μιλά στο ίδιο. Δεν μιλάμε, είπαμε. Ναι. Δεν μιλάμε. Πάλι τα ίδια τα λέμε. Για το δεν μιλάμε. Εγώ σου είπα για τον Ζήφκοβιτ ήταν μεγάλο ο καμπάκι. Το είχε πει ότι για τον Ζήφκοβιτ και μόνο για τον Ζήφκοβιτ όμω με είπε. Δεν ξέρω αν είχε κι άλλα. Λοιπόν, για τον Αυτοάνωσο είχε. Δεν τον ήθελε. Ο Αυτοάνος ήταν τη μέρα που έφυγε κιόλας. Ήταν πιο πριν, ναι. ναι. Λοιπόν, Μιχαηλίδης δεν έχει ψωμί σήμερα. Μιχαηλίδης Βαγγέλης. Απλά πράγματα. Απλά σεμνά ταπεινά. Μιχαηλίδης Βαγγέλης. Τι έχει. Δεν λέω τίποτα. Όχι. Τι, χαλάσουμε τώρα το σερί. Βαγγέλη Μιχαηλίδη, έχει 30 λεπτάκια από τώρα να επικοινωνήσει μαζί μας έτσι ώστε να κλειδώσει συμμετοχή για το σούπερ μάρκετ ενός ολόκληρου χρόνου, παρακαλώ. Σούπερ μάρκετ όλα μέχρι και τις παρα. Τρία, παρά τέσσερα. Τι είναι αυτός τώρα? Δουλεύει στη βιοιατρική βοηθός. Α! Ναι. Α, χαμηλών τόνων παιδί. Χαμηλών τόνων, 1,72, ναι. 69 κιλά. Και αδύνατος. Αδύνατος. 69 κιλά. Γυαλί, ωραίο, γυαλά. Ωραίο αγοράκι. Α, συμπαθητικός είναι. Έχει κόμμενα 3 χρόνια μεγαλύτερη. Τον πάει τον φέρνει. Τον φάει τον. Σαν τον δίπλα το δικό μας εδώ. Ε, βαγάσα, τι φράβα είσαι. Τον πάει τον. Δεν πειράζει. Άμα είσαι πιτσιρίκος, 20-21, είναι καλό να είσαι μεγαλύτερη. Θα μιλώνω τώρα, θα έχει μεγαλύτερη. Ναι, ναι. Δεν γρινιάζει αυτή πολύ. Ναι. Σου λέει. Κάνα ποτό, κάνα αυτό και τα λοιπά. Περνά καλά. Ζει με τη μάνα αυτός. Στη βιοιατρική. Στη βιοιατρική. Βιοιατρική. Αυτή μπορεί να είναι η κόμενα του καμιά δικηγόρο, ξέρω κάτι. Εντάξει, αμέσω τον έλεγαν φίλε Εμμανουιλίδη, Μιχαηλίδη. Θα πούμε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, ο μπαμπάς του τι ομάδα ασχολείται με μπάλα και με αυτά παίρνει. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Αριανός. Παίζει αυτό το PlayStation παίζει. Αριανό εγώ τον κόβω αυτόν. Αριανός θα Αριανός ο Μιχαηλίδης, ο Βαγγέλης. Νέο Αριανός από τα καλά παιδιά. Α, δεν είναι. Τους γουρουνάδες. Ναι. Τους σουπεράδες της παλιάς εποχής. Όχι. Τι καλά παιδιά αυτοί οι σουπεράδες έχεις κάνει. Παλί, εγώ τους νέους τους. Ο Σκύπε τα παιδιά, ναι, thanks. Για το Σκύπε τον κοκοβιό αυτό που λέγαμε. Η μάνα του λέει τι θε μεγαλύτερη βρε μια στην ηλικία. Εντάξει, ρε φιλοτυπή. Η μάνα χωρισμένη με τον μπαμπά την έπεισε στο γιο, ξέρει τι γίνεται. Φτάνει ρε Κωνσταντίνε, σε πω, είπε τα πάντα όλα. Λοιπόν, Βαγγέλης Μιχαηλίδης μέχρι και τις παραδύο παρατρία επικοινωνεί μαζί μας. Καλημέρα Νταμπλού και καλημέρα Γκαντέμισον. Καλή εκπομπή. Ραπ, τι γίνεται με τα τηλεοπτικά? Κουλ, τι γίνεται με τα τηλεοπτικά? Θέτε ένα ερώτημα Πασχάλης. Αυτό που έγινε, να το πούμε. Είναι με τη Νέα Δημοκρατία που είσαστε δεξί για τα 63 εκατομμύρια τα οποία είχαν πει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πόσα πάνε τώρα? Ο Μητσοτάκης τα κλάδεψε και τα έκανε 50. Καλά έκανε. Και λέει από αυτά τα 50 δώστε τι να δώσετε. Α, βάλει μια τάξη δηλαδή. Α, βάλει μια τάξη. Εσείς που είστε δεξί τώρα. Α, είδες που μπράβο. Βλέπω στο ξεκίνημα πραγματάκια καλά. Πάω πιο λίγο δεν πειράζει, δεξί. Κοίταξε τώρα αυτό θα είναι θέμα. Δηλαδή δεν είναι να παίρνει η ΑΕΚ 6, ο Παναϊκός 5,5 και ο ΠΑΟΚ να παίρνει λιγότερα. Είσαι και μητσοτακικός αλλά και πάω ξύς. Όχι, με το σωστό είναι. Ένας κοινωνιολόγος που μας ακούει μπορεί να μας πει πώς θα κατατάξουμε τώρα τον Κουλιανό. Να μην μη συγκρουστεί ο κοινωνικός του ρόλος, να πούμε. Ο Παοξής με τον Νεοδημοκράτη, πώς θα γίνει. Ναι. Να δούμε. Ναι. Εγώ Νεοδημοκράτης δεν είμαι γιατί είμαι απολιτικ. Τα έχουμε πει. Παοξής είμαι. Τώρα από εκεί πέρα για το τι θα κάνουμε τα τηλεοπτικά, δικό του θέμα είναι. Μας ενδιαφέρει να έρθει ο χαφ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Χαφ. Λοιπόν,
Μία ώρα δεν φτάνει, να ξέρετε. Μία ώρα δεν φτάνει για να αποκτήσετε το μαύρισμα που ονειρευόσασταν στις διακοπές, αλλά φτάνει για να κερδίσετε τα εισιτήρια της επιστροφής σας από το Flames to Go, του Free to Go και την Sea Jets. Και όλα αυτά γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, πέντε τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο My Free to Go app και διεκδικήστε τα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε απαραίτητο κομψό διαφημιστικό. Ψάχνουμε τον Μιχαηλίδη Βαγγέλη. Έρχεται Κώστας Κωνσταντίνης για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο και με γραμμούλες. Μπορεί τα παιχνίδια να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Regency Casino, φίλες και φίλοι. Car or cash, για να θυμάστε ότι μοιράζει χρήματα για αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα, παρακαλώ. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι αυτή η διαδικασία, πηγαίνετε στο καζίνο και με το που μπείτε στην είσοδο, σας δίνουν λαχνούς συμμετοχής. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή λοιπόν είναι οι κληρώσεις. Αφού μαζέψετε τους λαχνούς, περιμένετε την κλήρωση για να δείτε αν είστε τυχερός. Εάν κληρωθείτε, διεκδικείτε έως και 5.000 ευρώ μετρητά και ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να αλλάξετε αυτοκίνητο. Μπήκαμε τελευταίο ημιωράκι, ψάχνουμε να ζητούμε τον Μιχαηλίδη Βαγγέλη. Βαγγέλη, έχεις άλλα 20 λεπτά σκάρτα, κάτι λιγότερο από ένα 20 λεπτό. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες τώρα και οι περισσότεροι Κωνσταντίνο Φευγάτη είναι, να ξέρεις. Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές άδειες. Βρε, φύραν το καλοκαίρι, βρε. Τα είπαμε αυτά, ρε Κωνσταντίνο, τι να κάνουμε. Όχι, ο Κούρκουλος τον ήταν. Ο Κούρκουλος ήταν. Λοιπόν, 90-90-90. Το Βρίζα τι έκανε, τον βγάλουν τα σπίτια στο Σιρί. Αφού έχει θέματα. Τι θέματα έχει. Έχει θέματα. Κάτω σε καμία μπάλα έπαιζε. Τι θέματα. Μπορεί να κακή διαχείριση, Κωνσταντίνε. Τι κάνω τώρα. Κακή διαχείριση. Μπορεί να τα άφαγε, μπορεί να χρειάστηκε για χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι. Κακή διαχείριση. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Φέρε με ένα 3-4 εκατομμύρια, 5 ευρώ. Σε πόσα, άμα θες να τα τελειώσεις. Πώς θα τα φας. Σε 5 χρόνια τα έχεις φάει όλα. Μπορείς. Αλλά μόνο μπορείς. Χαρά ο Ζαγοράκης τώρα, ε. Τι πράγμα είσαι, ρε Παγάσα. Τι πράγμα. Θα λέει τον Ιβάν, μην του δώσει τίποτα αυτό να. Έτσι λέει ο Ζαγοράκης. Ζαγοράκης μια χαρά με τον Ιβάν, τον έβαλα και ευρωβουλευτή. Πρώτο μάγκα. Τι ίδιο μυαλό για Ζαγοράκη. Πρώτο μάγκα ο Ζαγοράκης. Έχει μυαλό, ρε. Ναι, προποτζίδικο έκανε μια χαρά. Ο Ζαγοράκης μυαλό έχει. Ναι. Ευρωβουλευτή. Φαντάζεσαι τώρα να τον πάρει τηλέφωνο ο Ιβάν. Για να τον πει εσύ, Θόδωρε. Να βοηθήσουμε λίγο τον Βρίζα. Να βοηθήσουμε τον Βρίζα λίγο. Θα τελειώσει ο Ζαγοράκης. Δεν αξίζει πρόεδρο. Τι βλέμμα υποχθώνει ο ένα. Κόντρα είχαν φουλ. Εντάξει, είχαν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Λέει φέτος θα τα πάρουμε κόντρα και με τη Διδυσία ξανά, λέει. Ναι. Είναι φίλος του Ολυμπιακού. Αν έχει θέλει να τα πάρει. Ναι. Ωραία μπάλα θέλει να δει. Άσε μας ένα ραπτό που λέει τους βγάζεις όλους άχρηστους και σακάδες. Γκολάρα λέει, βαλε ο Αγκούστο. Δεν σ' άκουσα όμως. Καλημέρα από Μελβούρνη ο φίλος μας ο Νικόλας. Βρε, ωραίο σκάφι είναι ο Αγκούστο. Οχτάρι. Οχτάρι, ωραίο είναι. Οχτάρι, βέβαια. Έτσι. Πολύ ωραίο οχτάρι, ναι. Είναι. Θέλει άλλο χρόνο προσαρμογή και αυτό. Μπορεί αύριο να ξυπνήσουμε και να πούμε τον έπιασε τρέμουλο. Αυτό λέω. Δεν πιστεύω. Μπαίνει στο ρίσκο εγώ να κάνω ομάδα μεγάλη με τέτοια ρίσκα να πούμε. Εγώ δεν πιστεύω ο Πάκου να έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να μην χιλιοτσέκαρο ότι έχει θέματα. Δεν έχει θέματα. Δεν το ξέρουμε. Αυτό άνω ο νόσημα. Όταν ήρθαν οι γιατροί και του έστειλαν χαρτιά και του είπαν παιδιά, είχε θέμα. Γιατρού είχε και ο Παπαγεωργόπουλος. Ναι. Άσε τώρα μην ανοίξω το στόμα μου. Γιατροί τώρα θες να σου βγάλω εγώ ότι είμαι τρελός και ότι θέλω να πάρω. Καλημέρα στις Φαλακρέτες. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ναι. Θες να βγάλω εγώ ότι είμαι τρελός και. Καλά, δεν θα χρειάσει και πολύ. Θες να βγάλω ότι είμαι γνωστικός και να πάρω ένα όπλο και να πυροβολάω και να μην κάνουν τίποτα. Άμα έχω λεφτά. Άμα έχω λεφτά. Ό,τι θέλω κάνω με έχω λεφτά. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Ο γιατρός και έκανε ο γιατρός τώρα. Ο γιατρός. Θέλουν στα ελληνικά του χαλάλι. Τα παιδιά. Ναι. Κύριε Χολύπτα, στα ελληνικά λέει θέλω. Γιατί όχι, εγώ στα αλβανικά το θέλω. Γιατί? Έτσι κουστάρω. Γιατί έχω Αλβανούς. Γιατί Αλβανοί δεν, δεν έχουμε Έλληνες. Τι Έλληνες. Οι Έλληνες να ακούνε ζαμπέτα σε άλλες αυτές. Ζαμπέτα. Εδώ αλβανικά ακούμε. Πάμε. Άμα γουστάρετε. Τόσους Αλβανούς φίλους έχουμε. Έλα καλημέρα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα φίλε. Έλα καλημέρα τα αγόρια τα γλυκά. Άντερε ψυχούλα, άντερε αγόρι. Τι ποδαρικό είναι αυτό τώρα. Τι ποδαρικό. Τόσο καιρό. Κάνε ζαρζαβατικό, δεν μα έστειλε. Καλαμποκάκια σα μαζεύω. Μαζεύει. Άσε ρε παραμύθι. Θα μα φέρει. Καλαμποκάκια. Μα τρώμε τα ψεκασμένα, βγάλουμε καρκίνου, να πούμε και τέτοια. Μην τρώζε. Τι να φοκάς, πρέπει να φάω. Μην τρώζε. Τι έγινε τώρα. Τι έγινε, τι λέει Τζέφερσον Νασιμέντο. Τι Τζέφερσον και να φύγει. Τι Χόλμπι, όλο ονόματα, αλλά ουσία μηδέν, ρε φίλε, τώρα θες να τα ακούσεις. Ρε άτο θέλω να πουλάνε, άσε ρε Νίκο τώρα. Είδες ο Γαϊτανίδης, τι σε έλεγα, Θράσος. Θράσος, γουστάρεις Γαϊτανίδη. Δεν γουστάρει Γαϊτανίδη. Θα με το θυμηθείς.
Ειδικά αυτό μας έχετε φέρει τις σαβούρες και τι από τον Γαϊτανίδη. Όρμα Γαϊτανίδη, πάρ' τους τα λεφτά, πάρ' τους τα γκολ, χώσου μέσα να πούμε, εγώ είμαι τον Γαϊτανίδη. Όλοι είμαστε. Μόλις τις σαβούρες τώρα, τα βάλω εγώ τώρα. Να βάλεις και τον Γαϊτανίδη, σε πετάξει ένα γκολ στα προβληματικά, να δεις γίνει. Όπως από την πρώτη ματιά, πως φαίνεται, θα γίνει παιχταράς. Έτσι. Έχω τον Ερή και τον Χλεμπονιάρη, κυτρινίζει, χθες και έχει βγάλει τη χρυσή να πούμε, και έχω το δικό μου το παιδί 19 χρονών. Πάντως, πεδαρά να πούμε. Μιλάς για το Χλεμπονιάρη, τον Ερή και άιντε από εκεί και τους λιμιούς, φαίνεται η πλήρη μάνα και τώρα. Μισό. Για το Λιμιό μίλες πολλά και ο Λιμιός θα παίξει μπαλάρα. Άσονε, ο Λιμιός μια χαρά είναι, άσονε να λέει ότι θέλει. Ο Λιμιός, μια χαρά είναι ο Λιμιός. Θα τρακέρνουμε τους Λάιτς τον Λιμιός. Ο Λιμιός μικρός είναι, γιατί να δικήσω, ξαναλέω. Ο Γαϊτανίδης είναι 19 στα 20, ο άλλος είναι 20-21. Ναι, αλλά έχει τον κόλο ο Γαϊτανίδης. Ναι, αλλά και ο Λιμιός έχει ήδη 3 χρόνια που το βάζουν όλοι προπονητές. Λουτσέσκου δεν βασικό. Αυτός δεν σε, ο προηγούμενος. Ο Λουτσέσκου έβαζε εξ αριστερά του Καντουρί, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Α, όπως σε συμφέρει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τώρα είναι λάθος. Τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα. Ο Λιμιός είδε πώ πετάει. Για εσά, Σαΐτα και έβαλε τον γκολ. Είδε πώ πετάχτηκε. Δεν το είδε. Καμπάρι κανένα. Δεν τον πήρε κανένα. Καμπάρι δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Σαΐτα θα είναι φέτο ο Λιμιό. Καλώ ήρθατε. Θα ψάχνονται οι άμενε πέτρε. Θα βγει κανένα τώρα που είστε κανένα Πέλκα. Βγει ο Χατζηστραβό. Θα βγει να γράφουν τα Ιτόπουλα. Γκαρσία συνέντευξη. Και ο Πέλκα θα παίξει μπάλα. Όταν σα έλεγα εγώ ότι ο Γκαρσία διαμαρτύρεται με το Βρωμορουμάνο. Ε, μην τα λε. Ε, αντέρε. Τώρα πω τα Ιτόπουλα. Τα ετόπουλα. Για το Ρωμά, τι έλεγα εγώ. Τα ετόπουλα. Για το Ρωμά, ένας προπονητής, εντάξει, ένας προπονητής καλός. Με τα λεφτά του Σαββίδη έκανε το μάγκα τώρα, το δόκι στην Αραπιά, το διώξουν οι Άραβες. Σε χαλή υπτάμενο το βάλουνε. Στο λέω εγώ. Και... Στο επόμενο τηλέφωνο του Μογγολία, τι με νοιάζει εμένα, ρε. Φύγε. Ναι. Κάνα ζαρζαβατικό άμα στείλει μόνο. Σήλε κανένα καλαμπόκι. Να είμαι ψεκασμένο να πούμε μα. Διαιρέσει τα κύτταρα και πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Πάνε στα θέματα. Θα σας φέρω, θα σας φέρω. Φύγαινε καλά. Μπενασέρ, για χαρά, Μπενασέρ. Θα σας κάνω πακέτο, πακέτο. Άμπραβο, πακέτο με καλαμπόκια. Μπενάκια το καλαμπόκι. Ανεβάζει χοληστερίνες, σταμάτα να πούμε. Δεν πειράζει, λίγο θα το δω σε ένα κουβά. Φύγε Φώτη, φύγε, τα λέμε. Μπενασέρ, Σανκαρέ και Φρατζέρτζιο. Είναι τρεις παίχτες όπου τους έχει λύσει ο Ολυμπιακός. Θα συζητήσω Μάρτης αυτήν την εβδομάδα. Για δεκάρι. Για 8-10 εκεί. Αυτή... Για πίσω από το φορ. Ναι. Μηδες. Ναι, τι με είδα. Τι. Ξεφώνησε το σε όλη την εκπομπή. Ξεφώνησε Μαρινά, ξεφώνησε Ολυμπιακό, ξεφώνησε Μάρτιν. Και τώρα σου λέω ότι υπάρχουν τρία ονόματα. Τους είπανε ότι τους λένε. Ρε. Ναι. Αυτό λέω, να πιέσουνε. Να πιέσουν. Πρόεδρε, θέλουμε δεκάρι. Πρώτη σελίδα. Ξεφωνήσει Ολυμπιακό, ξεφωνήσει Πάουκ, σου φέρνει. Να σε σέβεται και ο παράγοντα. Σου φέρνει κανένα χαφάρο Πάουκ σήμερα, ναι. Θα μου λε άλλα μετά. Να σε σέβεται και ο παράγοντα. Ναι. Άμα είσαι φλόρο, δεν σε σέβεται ο παράγοντα. Δεν υπάρχει να τον κυνηγήσει. Θα απαιτήσει. Καλημέρα, φίλε. Με τον Μπούζα μεγαλώσατε. Μην είστε κότε. Ο Μπούζα ήταν 65 δεκατόνου άντρα ήταν. Άντε τώρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, Νικό. Καλημέρα, κύριε. Ο, Αθήνα. Από ψυχικό Αθήνα. Πάμε σε λαϊκή. Αθήνα, λαϊκή. Λαϊκάτζη. Μισό κιλό μου πες. Μισό κιλό. Άπα, κάτσε να ακούσουμε λίγο. Κάτσε να τι θέλει μισό κιλό. Είναι όλα μαζί 8 ευρώ. 8 ευρώ λοιπόν, μισό κιλό. Γουρλίδες ήμασταν. Τι πουλάς. Γουρλίδες. Τι πουλάς ροφούς πουλάς. 8 ευρώ μισό κιλό. Φασόλια. Φασολάκια 8 ευρώ μισό κιλό. Εμ τι νόμιζες πως θα δίνει. Εσύ πως θα πάρουμε το διάρκεια. 8 κιλά μισό κιλό. Πώς θα πάρει διαρκές ο άνθρωπος, καλά σε λέει. Φασολάκια, δεν παίρνω κρέας από το μουχάλι. Καλύτερα φθηνότερο. Που θα δώσω 8 ευρώ να πάρω φασολάκια να πούμε. Καλημέρα, να σου πω, είναι πολλά πράγματα, δεν ήταν μόνο αυτό, απλώς ήταν ο λογαριασμός. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε. Καλημέρα, μου, σε εμάς μιλάς για... Παοκάρα, Αθήνα. Είδαμε πάνω, πήραμε το εισιτήριο, είμαστε άπλες για τον χρόνο και ετοιμαζόμαστε για Champions League πλέον. Αυτός είναι. Αυτός είναι πηγή αισιοδοξίας, ρε φίλε. Όλα ωραία τα βλέπουμε. Αντάρι, γιατί γκρινιάζουμε, τσάπα. Και είχα ζήσει στα τρελοκομεία, όλα ωραία τα βλέπουμε. Μια χαρά τα λέει. Άκουνα, εγώ επίτηδες παίρνω τηλέφωνο για να φτιάξω λίγο τον Κώστα εκεί. Άμπραβο, γιατί με έχει γουρλάνει, ρε φίλε. Με έχει τρελάνει, ρε φίλε. Νίκο, κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή, έρχονται οι μέρες οι καλές. Έρχονται οι μέρες. Και καλή κλήρωση θα έχουμε, γιατί δεν ξαναδείς. Με τους καλούς είναι και η τύχη, με τους μεγάλους μάλλον είναι η τύχη. Ναι, ρε φίλε, όλο το χειμώνα ευτυχώς κερδάγαμε συνέχεια να πούμε και δεν μπορούσαμε να μας πει τίποτα. Τώρα καλοκαίρι μας έχει βάλει και μας βολιδοσκοπεί. Τι να κάνουμε, δεν παίρνουμε παίχτες, τι να τον πούμε. Κοίταξε να δεις, Νίκο, να σου πω μια κουβέντα. Έριξε στα 5 προχθές στη Ρουμανία με 2.000 τροφές. Πέταμε τα καρσόνια, πέταμε τα καρσόνια. Πέσαμε, ναι, μπράβο. Αλλά κοίταξε, μας καλέσαν για 100 χρόνια και κοστούσαμε 5 δηλαδή. Δηλαδή η ιστορία είναι πολύ σοβαρή. Και πρόσεξε εμένα, αυτές οι ομάδες στη Ρουμανική είναι, μπορώ να σου πω,
3-4 τσάπα εθνική τη δικιά μα. Μπα δεν νομίζω, φίλε. Εμένα μου φάνηκε ομάδα επίπεδου football league δικιά μα. Σαν να παίζαμε τον Καραϊσκάκη μου φάνηκε. Για δεν σου φάνηκε. Δύο φορέ έκαναν τελική, στείλαν την μπάλα στα διαζώματα και η άμυνά του ήταν χωνή πίσω. Άστο καλύτερα. Άστο. Εύκολο μάτς ήταν. Εντάξει, ήταν απλώ να σου πω κάτι, ήταν ένα παιχνίδι. Ναι, ναι. Όπω έπρεπε για να φάνηκε, καθώ ο Αγκουίστο δεν έβαλε την κολάρα του, το τρίτο, που δεν κολάραμε. Φανταστική, όλη η ομάδα πήγε καλά. Εγώ ξέρω το Καϊτανίδη. Καλά, είχε κάνει υπερορίε στον πάρο ο Στόπερ, γι' αυτό έκανε κολάρο. Δεν ξέρω, πάντω θα είδε τι ωραία που τα βλέπει. Κάνανε υπερορίε τα Στόπερ στον πάρο να πούμε. Να σου πω κάτι, το Καϊτανίδη, εγώ τον γουστάρα από πέρυσι, γιατί εγώ την ΚΑΠΑ 19 την παρακολουθούσα και πέρυσι. Πήγαινε όντω. Καταλάβε, ΚΑΠΑ 19 και καταλάβε τον Καρσία και τέτοια. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Καϊτανίδη είναι παιχτούρα, μεγάλη παιχτούρα. Και θα είναι και Ελληνάκι, εντάξει, Ελληνάκι. Τον θέλεις να τον κρατήσεις. Δεν μας νοιάζει που είναι Ελληνάκι, μας νοιάζει ότι είναι γρήγορος, τεχνίτης και σκόρερ. Αλλά όλα δεν μας ενδιαφέρουν. Και τζαμπουκαλής είναι για την ηλικία. Δεν πάνε και Τούρκος και Κογκολέζος. Ο άνθρωπος ξέρει μπάλα. Δεν με νοιάζει αν είναι Ελληνάκι, όχι. Μιλάω δύο λεπτά στη Θεσσαλονίκη με φίλους, βάλτε μόνες σας. Όπα, νάτος. Τι ήρθαν οι γριές, τι ήρθαν οι γριές να βάλουν. Όχι, είναι όπως πρέπει. Δεν μπορώ να σου απαντήσω περισσότερο τώρα. Μάλιστα. Επέσαι, έχουμε και δουλειές, πρέπει να βγούμε και στα ραδιόφωνα. Τι κάνουμε τώρα. Κοίταξα, δεν είμαστε δημοφιλείς, λαϊκά. Εγώ εξητάρομαι όταν πηγαίνω. Ναι, καλή φάση. Άντε, κάνε δουλίτσα, άντε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Φιλιά, Νικόλα. Φιλιά, γόρια μου. Λοιπόν, Βαγγέλης Μιχαηλίδης, τον ψάχνουμε. Κανένα σκάρτο δεκάλεπτο έχει. Το λιγότερο. Άστο να τώρα το Μιχαηλίδη. Να το ξυπνήσει κάποιο, το φωνάξει κάποιο. Αν και τώρα φύγανε οι περισσότεροι, φεύγουν διακοπές. Σε κάνει τώρα ο. Σε κάνει τώρα να πούμε μαγκές ο Ζαΐρης. Γιατί 8 με 10 άλλο κοιμάται. Κοιμάται, ενώ 10-12 ξυπνάνε όλοι. Α, μπράβο. Άσε που φεύγουν τώρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώ ο καλό ο φίλο. Παοκτσής είμαι, θα πω κάτι λίγο άκερο γιατί ακούω τον Ραπτόπουλο συνέχεια που λέει, ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τον Αναστασιάδη στην Εθνική. Εγώ τον έβαλα. Όχι, ο ΠΑΟΚ λέει, ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα θα η πλευρά ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Άμα έβαζε το Λεμονί θα λέγαμε λοιπόν, έβαλε Ολυμπιακός το Λεμονί. Τον έβαλε ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό δεν πήρε κανένα τον ΠΑΟΚ. Είπανε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, πάρτονα. Ναι. Έβαζε το Μπάρκα και τον Τζιτώντα τερματοφύλακα. Δεν έβαζε το Πασχαλάκι. Πριν αρκετές μέρες άκουσα το Θωμαίδη με τα ίδια μου τα αυτιά. Ο Θωμαίδης το είπε, Ραπτόπουλο. Ο Θωμαίδης το δεν το λέω εγώ. Το Θωμαίδης τον Μπούζο σε μια συζήτηση πάνω στα θέματα της Εθνικής και εκεί πάνω είπε ο Θωμαίδης ότι ουδεμία ανάμιξη είχε ο ΠΑΟΚ στην τοποθέτηση του Αναστασιάδη στην Εθνική. Ορίστε Κωνσταντινόφλωκος. Εάν τώρα, εάν θεωρεί αναξιόπιστο το Θωμαίδη, να τον πάρει τηλέφωνο να το ρωτήσει. Δεν άμα έλεγε ο Θωμαίδης ότι ουδής δάκτυλος του Ολυμπιακού για να πάει ο Λεμονί στην Εθνική, τι θα έλεγες? Βρωμιάρη Θωμαίδη, Αθηναί. Βρωμό Θωμαίδη που πας εκεί στους Αθηναίους και αυτό δεν θα έλεγες. Τι το είπε, δεν λέω, εγώ δεν κάνω. Βράσε τι δεν λες εσύ. Τι θα έλεγες εσύ. Πάλι το άλλαξες ρε Μπαγάσα, σε ρωτάει κάτι που πας ανάποδα, σε ρωτάει. Ξέρω τι Μπαγάσα είσαι. Ξέρω τι γουστάρω το Θωμαίδη τώρα, γι' αυτό το λέει. Ναι, αλλά εσύ τι Μπαγάσα είσαι. Το πας άμα πας να στήσει ένα. Αν έλεγε ο Θωμαίδης λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στην αυτή του Λεμονί. Ρε σε ρωτάει κάτι άνθρωπο. Τι θα έλεγες. Λέει ο Θωμαίδης πήγε. Θωμαίδης πήγε. Άσταν. Σε κάνει τρίπλα. Αμέσως κάτω τα πόδια. Πόσες φορές έβρισες το Θωμαίδη είναι κάτω όταν έλεγε για τον Ιβάν. Ρε άστα πόσες φορές. Άστο, ναι, για πες μας. Πόσες φορές τον έβρισες βρε το Θωμαίδη. Παοξίες ή πονηρέ. Φίλε, μη φας την τρίπλα. Μη φας την τρίπλα. Τρίπλα σε κάνει. Σε ρωτάει. Βάλετε το χώμα ερέξης προπονητής στην εθνική ομάδα. Ο Θωμαίδης αυτό, ναι. Ο Θωμαίδης σωστό. Ορίστε. Ο εξαπορήτων του κυρίου Σαββίδη, ο Αναστασιάδης. Σ' απάντησε. Σου λέει, αν έλεγε ότι ο, ο ΠΑΟΚ ήταν πλεγμένος, θα το δεχόταν. Δεν επίδεις. Δεν επίδεις. Πόσες φορές βρήσατε τον Θωμαίδη, ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τώρα τον έχετε όπως σας βολεύει. Ναι, αλλά τώρα, ένας ουδέτερος σου λέει, είπε ότι δεν αναμειγνύει το ΠΑΟΚ. Άσε τον, ένα ουδέτερο τώρα. Ναι. Άρα δεν έχει αναμειχθεί. Πώς είστε, ρε, πώς τα φέρνετε, ρε. Ένας ουδέτερος, άσε τον ΠΑΟΚ, ρε. Άστα, ρε, την παράδειγμα. Λέει, εγώ άκουσα τον έγκριτο Θωμαίδη. Βάλατε αυτό τον φαλακρό πρόεδρο στην ΕΠΟ. Αυτό το βάλαμε μαζί με την ΑΕΚ. Για να φύγει ο προηγούμενος. Τον βάλατε. Μαζί με την ΑΕΚ. Ωραία. Για να φύγει ο προηγούμενος. Ωραία. Είναι ο Αναστασιάδης το καλό παιδί που ήταν εξαπορήτων που πέραγε με τον Σαββίδη. Τι είναι το εξαπορήτων. Εγώ είδα τον. Εγώ τον έβαλα τον Αναστασιάδη. Ποιο deal ήταν αυτό εδώ. Του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ.
Έβαλε τον Αναστά. Τη ΕΠΟ, του Γραμμένου. Του Γραμμένου. Ποιο τον έβαλε και απάνω. Πήρε μόνο πρωτοβουλία. Τι σημαίνει ότι ο Φάση θα βοηθήσει. Θα πάρει πρωτοβουλία ο Γραμμένο μόνο. Πήρε μία πρωτοβουλία. Ο Γραμμένο, άμα πάει στην επανομή στην παραλία και του πει φέρε με νερό, θα πάει στο περίπτωτο να σε φέρει αύρα. Διαλωμένο. Άντε ρε φύγει από δρέκου. Πάει στον κόσμο. Πε μου λίγο κάτι. Ο Άγγελο, πώ παίχτη του Πάου και έβαλε μέσα. Αφού ήταν του Πάου, έπρεπε να βάλουν του Πάου. Σερσερή ο Άγγελο. Α, εντάξει, σερσερή ο ένα, δεν κάνει ο άλλο δεδάνει. Για ρωτά τον Λεσαβίδη. Για τον Άγγελο, τι έλεγε. Καλά, εμείς τον βάλαμε και αυτός παίρνει άλλους. Άρα μπορεί να ελεγχόταν από άλλους, όχι τον Πάου. Άντε, μπράβο, άντε. Όταν ελέγχεσαι από κάποιον, κάνεις αυτά που σου λέει. Ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος. Άστε την παραμύθα τώρα. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Τέλος, έκλεισαν οι γραμμές. Παιδιά, δεν έχει γραμμές. Τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι τώρα. Τι θες να κάνουμε. Έχει πει καλοκαίρι, δηλαδή δεν θα έχει γραμμές. Τι να κάνουμε. Δεν πήραν άλλοι. Δεν μας ακούνε σήμερα. Τι να κάνουμε. Η Αγιώτα που είναι. Ποια Αγιώτα. Ποια γιώτα ρε μας παίρνει κάθε μέρα. Α, η κυρία Δώρα. Η κυρία Δώρα. Ναι, αφού τη σύγχυσες, την τρέλας. Λοιπόν, ανοιχτό ξανά το κέντρο, παιδιά. Όσοι γουσταρίζετε, πάμε λίγο σε ένα. Γουσταρίζετε. Ναι. Τι, παοξίδικο. Παοξίδικο, ναι, γιατί από εδώ το φέρνεις, από εκεί σε ρωτάει κάτι ο άλλος, κάνεις πάλι τρίπλα. Όταν ο Θωμαίδης πει το αντίθετο. Πάμε στο φιλέ. Είναι παλιωτόμαρο, τον βρίζετε. Ναι. Μετά το λέει, α, ο Πάου. Ωραία, ωραία. Ναι, τώρα τι τον κάνουμε που λέει την είδηση, ότι δεν ήταν δάχτυλο του Πάου. Εγώ είμαι Θωμαίδικος. Άρα δέχεσαι. Είμαι, α, δεν, ναι. Είμαι άρα το δέχεσαι. Είμαι Θωμαϊδικός. Ότι δεν είναι δάκρυο σου. Είμαι Θωμαϊδικό. Άρα αυτό που είπε ο Θωμαϊδη. Είμαι θαυμαστή Θωμαϊδη. Τελείω. Σαν δημοσιογράφο. Ωραία. Άρα... Δεν πάω κόντρα δηλαδή στον. Δεν πάω κόντρα γιατί τον έχει εκτίμηση. Ναι. Ωραία. Άρα δέχεσαι ότι ο Πάοκ δεν έβαλε το χέρι του για να πάει ο Άγγελο. Άρα δεν είσαι ούτε Θωμαϊδικό. Είμαι Θωμαϊδικό. Μπορεί μια είδηση να. Είσαι ραπτοπουλικό. Άμα μα σε βολέψει. Έλα, πάμε γραμμέ. Καλησπέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Άντε ρε αγόρια μου. Έλα ρε αγόρια, τι γίνεται. Καλά, πώς είστε. Έλα εδώ Δευτέρα με έχει μουρλάνει ο άλλος ο δίπλος. Έχει τρελάνει με τις μεταγραφές από εδώ από εκεί. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά κιόλας. Ναι, ναι, είναι ο πιο φτωχός Ιούλιος, η αλήθεια είναι. Φτωχός Ιούλιος και ο άλλος βαράει. Εκεί μας βρήκε και μας κοπανάει. Τι να κάνουμε. Είναι, κιόλας. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Το κακό δεν είναι ότι είναι φτωχός Ιούλιος. Ναι. Το κακό είναι ότι είναι ο πιο φτωχός Ιούλιος με τους πιο πλούσιους παράγοντες. Ωραίο! Μ' άρεσε αυτό. Α, και έχω και ένα μήνυμα τώρα εδώ. Λέει ο νικητής του Τζόκερ λέει κλείνει Νέλσον και Βέρντε, λέει. Είπαμε, λέει το μήνυμα εδώ πέρα. Έτσι λέει το μήνυμα. Θα του κλείσει, λέει ο νικητής του Τζόκερ. Τώρα αφήνει υπονοούμενο. Αφήνει υπονοούμενο ο φίλος μας εδώ που λοιπόν, με το μήνυμα το 772. Θέλω να κάνω δύο καταγγελίες. Άντε, ρίχνει. Oh. Λοιπόν, η μία είναι ο Ραπτόπουλος ευθύνεται για ένα τραυματισμό που είχα. Τι πράγμα. Τον έφαγε σε αυτό. Λοιπόν, άκου Ραπτόπουλε τώρα τι έκανε. Ανέβασε ή φωτογραφία ή άρθρο με τον Κουλιανό. Και με το που είδα το σχόλιο που απάντησε στον άλλον, έπαθα θλάση στους κοιλιακούς από τα γέλια. Με τα σαγόνια. Όχι, όχι, με το άλλο. Α. Να πάρει κανένα τσιγάρο, ξέρεις. Α, εγώ γράφω διάφορα, ναι. Ναι, ναι. Γράφεις, ναι. Έκλαψα, έκλαψα. Και η άλλη καταγγελία είναι στον Πάτερ Κόκκινο, στο Γρηγόρη Κόκκινο, να ξέρει ότι το barcode στα μέτωπα και στα μάτια είναι η ομορφιά του αθλήματος αυτή, έτσι είναι. Έτσι είναι και να μην λέει πολλά γιατί ο Ραπτόπουλος άμα το δώσει 2-3 barcode έτσι για δωράκι για το καλοκαίρι στην άδεια θα δει πώς είναι. Φύγε αλμοπέ, φύγε να πάρουμε κόσμο. Λοιπόν, τα λέμε, καλή συνέχεια. Πάντως λέει πρέπει να γνωρίσουμε στον Κωστή ότι έχει αναγάγει λέει το scouting σε άλλο level. Του λες θέση, ηλικία, αριθμό παπουτσιού και σου λέει αν κάνει ο παίχτης ή όχι. Κλαίω, όχι, ρε, θα το δω στο βίντεο. Κλαίω, ρε, μαγάζα. Θα το δω στο βίντεο. Τι στέλνετε, εδώ έχουμε το βουνό δίπλα. Θα το δω στο βίντεο, μωρέ. Ναι. Πήρε ο Άρης τα οχτάρια τα soft. Ναι. Τρώει τα γκόλια για τερματοφύλακα εκεί το κεφάλι του 100 κιλά. Ναι. Ναι. Και θα μας πείτε εσείς τώρα. Πήρε τον μπακ τον αριστερό που δεν κόβει. Κοντό. Άστε ρε τώρα την παραμύθα, αυτοχολογιά τώρα. Καλημέρα, πάμε. Έχουμε γεμάτο κέντρο και εμείς. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσωνα. Ναι. Ήθελα να σας πω και τι παρετήθηκε ο Λουτσέσκο. Δεν το ξέρετε, παιδιά, φέρετε. Για πέστα μας, αυτά θέλουμε από σένα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν αποκλείστε. Άμα πεις κάτι... Τι θα πω κάτι. Πρόσεχε τους χαρακτηρισμούς. Είναι αποδεδειγμένο, δεν το βγάζει το μυαλό μου. Για να δούμε, γιατί σε κόβω, επικίνδυνο σε κόβω, αλλά πάμε. Εσύ, νεκροθάρτη, πώς με βγάζει Πασοξή. Ωχ, νεκροθάρτης Πασοξής. Η Τιμασέλα είδα. Άκουσα τη Μασέλα. Μη φύγει. 68-69 Πασόκ θα ήσουν. Για πάμε να σε ακούσουμε. Δώσε το αποκλειστικό. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου γύρω στα τέλη Νοεμβρίου που έκανε κάτι δηλώσεις είπε ότι εγώ λέει βοήθεια εξοδικητικά δεν θέλω. Δεν θέλω να βοηθήσει κανένας. Η ομάδα πάει καλά, πάει καλά. Ναι. Και τελικά παραιτήθηκε πριν πόσο καιρό. Μάλιστα. Παραιτήθηκε γιατί αποδείχθηκε ότι το πρωτάθλημα δεν το πήρε αυτός.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βοήθησε και πήρε το πρωτάθλημα. Και ήταν όλο τσατίλα. Με αυτό που έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το έμαθε στο τέλος δηλαδή. Απεφάτη ότι ο Λουτσέσκο δεν είναι καλός προπονητής. Πάνε κάνε ένα εγκεφαλογράφημα. Πού σε βρήκαμε ρε αγόρι μου. Ένα εγκεφαλογράφημα. Αγόρι μου. Στα πρόθυρα είναι. Οριακά λες. Μεταξύ Άνοιας. Άνοιας, ναι. Και, οριακά. Και Μέθης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε ακόμα έναν τελευταίο, θα δούμε τώρα. Άντε, έλα, καλά, καλημέρα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα. Κυραδόρα μας, καλή εβδομάδα. Τι μας κάνεις. Θα σας δώσω εγώ το πρωτάθλημα φέτος. Όλοι δίνουν πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και το δώσω κι εγώ. Α, μπράβο, μπράβο, κυρία Δώρα. Τι είδατε που λένε, μπορεί. Το μυαλό το δικό σου να έχει όλος ο κόσμος, θα ήμασταν μια χαρά, κυρία Δώρα. Ναι. Τετράγωνο μυαλό. Βέβαια. Ο καθένας μοιράζει και ένα πρωτάθλημα, κυρία Δώρα. Τι να κάνουμε. Όλοι οι προβολητές γίνονται. Όλοι το πρωτάθλημα το δώσε κύριο στο Σάρο. Με το Σπαθίδι το πήρε. Έπαιξε μάλα ο Πάκφερ. Βέβαια. Άρα κυρία Δώρα. Καθόλου φίλους δεν είχε. Άρα κυρία Δώρα, μακάρι να είχαμε όλοι το μυαλό το δικό σου, έχω να πω τίποτα άλλο. Μακάρι να είχαμε το δικό σου σκεπτικό, τη λογική. Έχει καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα κυρία Δώρα, εντάξει με την δροσούλα τώρα αυτές τις μέρες. Εντάξει. Μια χαρά είσαι, εντάξει. Okay. Πες μας λίγο και τι γίνεται και στη γειτονιά, πώς είναι, γιατί να ξέρουμε να έρθουμε με τον. Α, το γλυκό ήθελα να σου πω. Το πορτοκαλάκι, υπέροχο. Υπέροχο το πορτοκαλάκι μου έστειλες μαζί με τον Αχιλέα. Το έχουμε ξεπατώσει κυρία Δώρα, να ξέρεις, ευχαριστούμε πολύ. Καλέ τη λίγα ντρέπομαι. Εντάξει, απλά το θυμήθηκα τώρα και έπρεπε να το πω ρε παιδί μου. Το γλυκάκι, το γλυκό από το πορτοκάλι ήταν υπέροχο. Εντάξει. Έγινε, να σε καλά κυρία Δώρα μας, να σε καλά. Πολλά γλυκάκια σου ανέβηκαν ζάχαρο. Αυτό δεν είναι ρε εσύ, αυτό είναι πορτοκάλι είναι ρε φίλε. Βρε, παίξε τώρα. Αυτό έχει γλυκαντικά. Δεν έχω θέμα με ζάχαρο εγώ ευτυχώς. Έχει 42 εσύ. Δεν έχω, τέτοια θέματα δεν έχω Κωνσταντίνο. Κάποια στιγμή μπορεί να ανέβει. Μην τα κάνεις. Εγώ τα προσέχω, αφού έχω χάσει και εγώ 6,5 κιλά, εγώ 6,5 κι εσύ. 5 έχασα εγώ. Εγώ χάσα 6,5. Πάμε. Τι πάμε, τι 10 είναι, τι πάμε. Άλλα 5 θέλω. Άλλα 5. Αν τα χάσουμε μαζί σήμερα κάνουμε προπόνηση. Τα πρώτα είναι εύκολα. Εγώ τα είχα σταδιακά. Ναι. Από το Γενάρη, ένα-ένα κάθε μήνα. Τσούκου, 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 τσούκου. Λοιπόν, κλείνουμε. Το απόγευμα θα τα πω εγώ με τον Ελχουλιγκάνο. Το μεσημέρι εσύ με τον Γρηγόρη θα μας πει και τι έγινε. Γιατί πέταξες βομβίδιο με την μαμά Τερέζα. Πήγαν τον εφοριακό. Δεν ξέρω τι έκανε. Εσύ το είπες, θέλω να ακούσω και την άλλη πλευρά. Για να βγάλω πόρισμα, γιατί τον χαντάκω στον φίλο μας τον Γρηγόρη. Λοιπόν, ο φίλος μας πάντως ο Μιχαλίδης ο Βαγγέλης δεν βγήκε ποτέ. Καλημέρα και σε αυτόν και σε όλο τον κόσμο. Κατεβάζουμε στόρια, μένετε στο Μετρόπολη, 95 και 5. Καρδιά καλοκαιριού, αλλά ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Θανάσκα Ζαμπάκα είχαμε το βουνό απέναντι στην ρύθμιση των ήχων. Ακολουθούν δύο υπέροχοι τύποι. Γιάννης Πάγκος, το Πούμα Μαζονίου, μαζί με τη ρωσική αρκούδα από το Σότσι. Που ντεμπουντάρει και στα σαλόνια της Premier League της Ρωσίας Γιώργος Ζαΐρης. Μέχρι να τους υποδεχτείτε θα ακούσετε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στις 12 ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.